Και κύριε, καλησπέρα σας. Είναι 21 Μαΐου 2011. Η κινηματογραφική ομάδα Μη Θυμνας έχει τη χαρά σήμερα να φιλοξενεί τον κύριο Δούκα, τον κύριο Κώστα Δούκα. Χρόνια σας πολλά, κύριο Δούκα. Ευχαριστώ πολύ. Για την ονομαστική σας εορτή. Και πολλούς άλλους φίλους καλεσμένους. Τον κύριο Καραφίλη, τον κύριο Παπαδέλη, την Γκούτρου Χάλμπιγκερ, τον Στέλιο του Σαμαρινίδη, τον Δημήτρη τον Μουρατίδη, τον Γιώργο τον Λασκαρίδη, τον Βαγγέλη τον Παπαδέλη και την Ειρήνη την Πιπίδου Βλαχοπούλου, τον Χάινς, τον κύριο Μιχάλη Κράλη, τον κύριο Αντώνη Μπερτόλη, ο οποίος μας φιλοξενεί στα Δελφίνια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσφορά. Μας έχει προσφέρει τα πάντα και όλη τη φιλοξενία. Τα Δελφίνια είναι σημαδιακό στοιχείο στην ιστορία του Μολύβου. Λοιπόν, επιλέξαμε σήμερα να ακούσουμε τη διήγηση του μύθου της Μη Θυμνας ιστορίας του Μολύβου από τον καταλληλότερο ίσως άνθρωπο, τον άνθρωπο που επί 16 χρόνια διετέλεσε δήμαρχος Μη Θυμνας και πολλά άλλα χρόνια αυτοδιοικητικός. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσφωνείται με τον τίτλο του σοφού πολλές φορές από τους συμπολίτες του και άλλες φορές προσφωνείται με το χαρακτηρισμό, αν μου επιτρέπετε κύριε Δούκα, απολίθωμα όπως άκουσα. Και θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να, στην πορεία της κουβέντας μας να αναλύσουμε και αυτή την κατάσταση. Ο λόγος είναι αποκλειστικά σε εσάς και σε όλους τους καλεσμένους οι οποίοι μπορείτε να παρέμβετε ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, κύριε Δούκα, καλώς ήρθατε. Κύριε Καραφίλη, καλώς ήρθατε. Η κουβέντα μας θα ήθελα να κινηθεί μέσα από την προσωπική σας ιστορία, αναδεικνύοντας την ιστορία του Μολύβου, της Μη Θυμνας και όλα αυτά τα συναφή, της πέτρας, των σχέσεων μεταξύ των δύο περιοχών, της Μυτιλήνης κλπ. Λοιπόν, ξέρω, μου είπατε ότι έχετε γεννηθεί το 1929. Άρα είστε 82 χρονών. Εύχομαι να τα κατοστήσετε. Πού γεννηθήκατε? Γεννήθηκα στο Μόλυβο, τον Αύγουστο το 1929. Και μεγάλωσα εδώ, μέχρι που πήγα στρατιώτης, στο γυμνάσιο στη Μυτιλήνη και μετά στρατιώτης. Και δούλευα και Θεσσαλονίκη, δούλεψα και Αθήνα και Αλεξανδρούπολη. Ήταν τα χρόνια μαύρα τότε. Αλλά πριν πούμε αυτά, ήθελα να πω να ευχαριστήσω καταρχήν την ομάδα σας, γιατί για μένα σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Αισθάνομαι συγκινημένος που βρίσκομαι μπροστά σε φίλους και ονόματα που γνωρίζω πριν 40 χρόνια και συνεργάστηκα με αυτούς και πήρα και ιδέες, γιατί ποτέ δεν μπορεί να πει ένας άνθρωπος ότι έκανε δικό του. Εγώ είχα σαν αρχή να κάθομαι με κάποιον που μπορεί να ξέρει πιο πολλά από μένα, να του έλεγα ιδέες, να έπαιρνα από αυτόν και μετά εγώ
έβγαζα το καλύτερο. Ή όταν ήθελα να κάνω, να συζητήσω για θέματα αγροτικά ή να πάρω θέσεις για αγροτικά θέματα, πήγαινα στο συνεταιρισμό χωρίς να ξέρουν οι αγρότες γιατί πήγαινα στο συνεταιρισμό και γιατί έβαζα τα θέματα αυτά, από εκεί όμως έπαιρνα. Όταν ήθελα για θέματα αλληλείας, πήγαινα στο λιμάνι, τα πετούσα εκεί τα προβλήματα, μάζευα από εκεί. Εδώ λοιπόν με τον Νίκο είχαμε καλή συνεργασία με το γυμνάσιο, όταν ήταν στο γυμνάσιο καθηγητής και εγώ δήμαρχος, και εργολάβος από πριν, με τον Χάνς, με τον Γκούντρ που σταματήσαμε την δακοκτονία με το αεροπλάνο, ενώ ραντίζαν με δηλητήρια τον νομό και όσο όλη την Ελλάδα ήρθε στο γραφείο απάνω και μου είπε ότι τα παιδιά της μικρά ήταν τα μάτια κόκκινα επειδή έμενε σε ένα εξοχικό, mm-hmm. πήρα τηλέφωνο τη γεωργική υπηρεσία και πράγματι είπαν το φάρμακο, ο Γκούντρουκ πήρε το φάρμακο, το έστειλε στην Bayer, η Bayer μας έστειλε ένα προσπέκτος, εγώ ήμουν και νομαρχιακός σύμβουλος και ενώ αγωνιζόμουν ότι το αεροπλάνο δηλητηριάζει τα πάντα και ειδικά το Μόλιο που είχαμε τουριστικά δωμάτια, ξενοδοχεία και ραντίζει τον κόσμο αυτόν. Και όταν πήρα το προσπέκτος αυτό με οδηγίες ότι είναι δηλητήριο και το πήγα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, τότε δόθηκε εντολή στο Μόλιβο να έρθουν εργάτες από άλλο χωριό και το υπόλοιπο νησί να ραντίζεται με αεροπλάνο. Αποτέλεσμα ήταν σε ένα χρόνο μέσα να σταματήσουν τα αεροπλάνα όχι στο Μόλιβο και στη Μυτιλήνη, σε όλη την Ελλάδα. Από την Κέρκυρα με έπαιρναν τηλέφωνο να πάγω μάρτυρας και πώς σταμάτησα τα αεροπλάνα και τους έλεγα ποιος είναι η Γκούντορπ. Από την Κρήτη με έπαιρναν από τα Χανιά οι σύλλογοι οικολογικοί πώς σταμάτησα τα αεροπλάνα. Για ποια χρονιά μιλάτε, Γκούντορπ, θυμάσαι? 84 με 85. Ναι, ναι. Ήταν, τα παιδιά ήταν πολύ μικρά mm-hmm. τότε. Του Γκυντίνη. Όλα, θέλω να το λέω αυτό για να δείξω ότι ό,τι έκανα στο Δημαρχείο απάνω, στο Δήμο, σαν Δήμαρχος, ήταν ορισμένα πράγματα που έπαιρνα από τον κόσμο. Χωρίς να ξέρει κανείς ότι αυτά που έπαιρνα και από την Αθήνα, από αρχιτέκτονες, από αρχαιολόγους, εγώ τα έκανα έργο εδώ. Έτσι ακριβώς κάνουν οι σοφοί άνθρωποι, ακούν. Και έτσι, ναι. Και έτσι μπόρεσε ο Δήμος να πάει μπροστά. Δεν πίστευα, δεν πίστευα και πολύ στη δημοκρατία. Παρόλο που είμαι δημοκράτης. Προσέξτε πώς θα το πείτε, γιατί ναι. μόλις αποβάλανε από το Φεστιβάλ των Κανών τον Lars von Trier. Ναι. Δεν πίστευα, ξέρετε γιατί. Γιατί αυτοί που σε πλαισιώνουν, mm-hmm. δημοτικά συμβούλια, η Βουλή, οι συνεταιρισμοί, δεν είναι πρόσωπα που δουλεύουν αγνά όπως δουλεύεις εσύ, όπως δουλεύα εγώ. Έχουν και συμφέροντα. Όταν λοιπόν εγώ πάω να περάσω ένα πράγμα και οι υπόλοιποι πάνε κόντρα στη διατήρηση του οικισμού και λένε να χτιστεί το ξενοδοχείο, ας προσβάλλει τον οικισμό, για μένα θα περνούσε αυτό δικαιωτικά, το περνούσα. Mm-hmm. Εκεί λέγω ότι ήμουν και λίγο ενάντια στη δημοκρατία. Διότι δεν ήταν όλοι αγνοί. Πολιτικά συμφέροντα, ψηφοθυρία και αυτά όλα κατεβόταν μέσα στο θέμα μας εκεί απάνω. Και εγώ τα ξεπερνούσα. Τα ξεπερνούσα αυτά. Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να ξεκινήσουμε την διήγηση για να μας βολέψει και στο μοντάζ. Μερικά πράγματα θα διορθωθούν στο μοντάζ. Να ξεκινήσουμε τη διήγηση με μια χρονική σειρά και να φτάσουμε στα επίμαχα χρόνια της Δημαρχίας και της ανάπτυξης του Μολύβου, της διαφοροποίησης, της διαμόρφωσης του Μολύβου ως τουριστικού προορισμού. Λοιπόν, γεννηθήκατε στη Μύθυμνα. Οι γονείς σας ήταν... Μολυβιάτες, ο προπαπούς ήταν από τα Ψαρά. Από τα Ψαρά. Και διωχμένος από εκεί ήρθε εδώ και τελικά ήταν ο παππούς εδώ και οι γονείς εδώ, γεννήθηκα εγώ εδώ. Διωγμένος από ποιους? Τους Τούρκους. Τους Τούρκους. Ήταν ναυτικός, είχε καεί και έφυγε από εκεί. Δηλαδή και οι δύο γονείς σας είναι Μυθυμναίοι. Από εδώ, ναι, Μυθυμναίοι. Αδέρφια. Αδέρφια, είχα δύο αδελφές. Η μια πέθανε, η άλλη είναι παντρεμένη. Το ράφι, το χούμι εδώ, το Βασίλη. Mm-hmm. Εσείς γεννηθήκατε στο σπίτι? Εγώ γεννήθηκα εδώ στο σπίτι. Ο παππούς ήταν κάλφας. Κάλφας παλιά έλεγε ότι αρχιτεχνίτης. Mm-hmm. Ο Δήμος τον είχε και σαν τότε δεν υπήρχαν αρχιτέκτονες και μηχανικοί. Η κοινότητα τότε τον είχε σαν εμπειρογνώμονα. Όταν είχαν διαφορές με δημότες και οικόπεδα και τέτοια, φωνάζαν αυτόν. Και σαν μηχανικό τον είχε. Μάλι. Και ο πατέρας μου ήταν και αυτός εργολάβος και αυτός εμπειροτέχνης. Οπότε εγώ, όταν ήμουν 4, 5, 6 χρονών, μια εποχή που ο Μόλιβος ήταν αριστούργημα, ήταν γεμάτο τριόροφα σπίτια, ξύλινα.
με σαχνασίνια ωραία, μέσα με σκαλιστά ξύλα, με ντουλάπες. Της Γιαννάκου το σπίτι ήταν όλο το σπίτι, δεν ξέρω αν πήγατε της Γιαννάκου. Ναι, ναι, έχω πάει. Ήταν όλο με τοιχογραφίες, τα ντουβάρια. Και όταν το 35, εγώ 6 χρονών, τα γκρεμνούσαν αυτά για να τα ξανασοβαντήσουν, να παντρευτεί ο Ηρακλής, εγώ μάζευα κομμάτια, πλάκες, τοιχογραφίες και πήγαινα στο σπίτι, έβαζα κοντά, κοντά, για να τα ενώσω και να κάνω αυτό που είχα δει στο... Εκεί επάνω. Τα φυσικά του δηλαδή. Τα φυσικά. Αυτό λοιπόν με βοήθησε πολύ από τότε που μωρό να αγαπήσω τον τόπο. Mm-hmm. Όταν πήγα στο τέλος στο δημοτικό, συνέχισα να ασχολούμαι, να πηγαίνω, όχι να δουλεύω, να πηγαίνω όμως με τον παππού και με τις γονείς να παρακολουθώ το τι γινόταν εκεί που γκρεμνούσαν και χαλούσαν. Mm-hmm. Φτώχεια, δυστυχία, δεν υπήρχε το χειμώνα, δεν υπήρχε δουλειά. Και το καλοκαίρι, πολύ λίγοι. Το καλοκαίρι έφευγαν οι τεχνίτες από εδώ και οι εργάτες και πήγαιναν στη Μακεδονία να δουλεύουν στα έργα του Μεταξά. Όλοι οι εργάτες από εδώ. Οι οποίοι τι ειδικότητες είχαν, πετράδες οικοδόμη, ήταν. Εργάτες, οικοδόμη. Χτιστάδες, μαραγκοί. Όλοι έφευγαν από εδώ. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν δουλειές. Πούμε μετά για τη δουλειά αυτή. Ήμουν από κοντά, παρακολουθούσα από κοντά την οικοδομή και την καταστροφή του οικισμού. Με έμενε αυτό. Όταν ήμουν 11 χρονών, κυρίως το πόλεμο ο... Ελληνοϊταλικός. Ήμουν πέμπτη δημοτικού. Βέβαια τότε κάναμε χαρά, έκλεισε το σχολείο. Αλλά είμαστε και μια παρέα. Τότε καπνίζαμε τα πρώτα τσιγάρα. Από 11 χρονών αρχίσατε να καπνίζετε. 11 χρονών, όχι. Πού και πού, για πλάκα και... Στα υπόγεια του σχολείου είχε κάτι μπλοκάκια και ήταν ψηλό το χαρτί, τσιγαρόχαρτο. Ναι. Και παίρναμε τα μπλοκάκια του σχολείου, χαλούσαμε τα μπλοκάκια και κόβαμε δύο χαρτιά για να κάνουμε στριμμένο τσιγάρο. Καπνό που βρίσκατε. Είχαμε καπνό, θα σου πω. Πηγαίναμε στην εξοχή στην αρχαία Μύθυνα. Ναι. Εκεί πηγαίναμε, μαζευόμαστε όλοι παρέα. Τσακαλοπαρέα που λέμε. Ναι. Και είχαμε και βρίσκαμε και κάτι πύληνα τσιμπούκια τουρκικά πεταμένα. Και βάζαμε μια καλαμιά ξερή, βάζαμε και τον καπνό μέσα και καπνίζαμε με πίπα. Με πίπα. Όταν ήρθαν τότε μόλις ακούγαμε ότι έχει καταληφθεί το Τεπελένι, το Αργυρόκαστρο, εμείς δεν κοιμόμαστε τη νύχτα. Ήταν μια καμπάνα στην αστυνομία, μια καμπάνα στο κάστρο και πηγαίναμε τα μεσάνυχτα να χτυπούμε τις καμπάνες ότι νικήσαμε στην Ιταλία και καταλάβαμε στην Αλβανία τα χωριά. Τα χωριά. Μπήκαν μετά οι Γερμανοί μέσα. Τότε άρχισε πια να είναι τελείως διαφορετικό το πράγμα. Άρχισε η κατοχή, η δυστυχία, πείνα. Αυτά που λένε ορισμένοι που άκουγα και στην τηλεόραση χθες διήγησε ότι δεν πείνασε το νησί. Αυτό είναι παραμύθια. Πείνασε το νησί. Δεν πεινάσαν μονάχα αυτοί που συνεργαζόταν τότε. Έφευγαν από εδώ με τα καϊκά και πήγαινε στη Μακεδονία και εκμεταλλευόταν από εκεί οι μαυραγωρίτες. Mm-hmm. Εκμεταλλευόταν τις Μακεδόνες, εκμεταλλευόταν από εδώ με μαστολάδ και γινόταν αυτό το εμπόριο και αυτοί θησαυρίζαν. Είχε πολλούς τέτοιους. Είχε τέτοιοι. Μολυβιάτες. Όχι πολύ, αλλά είχε. Είχε ορισμένοι που συνεργαζόταν, διασκέδαζαν εδώ με τους στρατιώτες τους Γερμανούς και περνούσαν καλά αυτοί. Περνούσαν καλά αυτοί. Ο υπόλοιπος κόσμος υπέφερε. Δεν είχε δουλειά, όπως είπα. Και υποφέραμε. Εμείς είμαστε παιδιά τότε. Είχαν σταματήσει οι οικοδομές που δούλευε ο πατέρας μου και δουλεύαν, πήγαιναν και παίρναν ψάρια από το λιμάνι και τα πουλούσαν στα χωριά. Mm-hmm. Εγώ ήμουν 12 χρονών, 13 χρονών. Και όταν έφευγε αυτός, είχε ένα γαδουράκι να πάει να πουλήσει ψάρια στην Αγία Παρασκευή, σε χωριά 5 ώρες, 6 ώρες μακριά. Εγώ πήγαινα μαζί, μάλιστα στον δρόμο όπως περπατούσαμε, μικρός εγώ, κοιμόμουν. Δεν με έπαιρνε μαζί, αλλά εγώ δεν τον άφηνα να φύγει, ήθελα να πάω μαζί, δίπλα. Και κοιμόμουν στον δρόμο. Οπότε κοιμόμαστε μέσα σε καντάμια εκεί, στην Αγία Παρασκευή, πριν πάμε. Πηγαίναμε και πουλούσαμε τα ψάρια και παίρναμε αλάτι και φέρναμε εδώ, ή λάδι φέρναμε από εκεί, φέρναμε εδώ. Και ορισμένες φορές, τότε οι μηχανές δεν είχαν οι βάρκες, οι τράτες, ήταν τα κουβιά. Πηγαίναν πίσω προς τη σκαμιά, μεγάλα θέρμα, δύο πέτρες, mm-hmm. και ψαρεύαν με οι τράτες.
Εμείς περιμέναμε απ' έξω με τον πατέρα μου να πάρουμε ψάρια που θα έβγαζαν οι ψαράδες με δύο καλάθια στην πλάτη, να πάμε από τα βουνά στις Στύψ να πουλήσουμε τα ψάρια, από εκεί να πάρουμε λάδ στην πλάτη πάλι και να το φέρουμε εδώ τη νύχτα, γιατί φοβάσαι να περπατήσει και τη μέρα, επειδή πάλι δεν βγαίναν οι Γερμανοί στον δρόμο, έβγαιναν οι Κισταμπίτες στον δρόμο. Μάλιστα. Και σε απειλούσαν. Αυτά που λέγαμε πριν. Δώσε αυτά και θα σε πάω ως Γερμανοί. Και το ζούσα εγώ αυτό. Σαν παιδί που ήμουν. Όταν... Εσείς στην κατοχή τώρα ήσασταν 12 χρονών, έτσι. Για το χείμα 12, άρχισα 12 χρονών. Άρχισε 12 χρονών. Τότε, επειδή γυμνάσια δεν είχαμε εδώ, είχαμε έναν δάσκαλο, το Ιατρίδη. Καταρχήν δύο χρόνια πήγα σαν ακροατή στο δημοτικό. Επειδή ήθελα να πάω στο γυμνάσιο και δεν μπορούσα να πάω, δεν είχαμε λεφτά, πήγαινα στο δημοτικό. Εδώ στο Μόλυβο. Στο Μόλυβο. Το οποίο ήταν. Εγώ και όλα τα παιδιά. Πού ήταν αυτό το γυμνάσιο, το δημοτικό αυτό. Στην εκκλησία του Ταξιάρχη από κάτω. Μάλιστα. Δίπλα εκεί. Και όλα τα παιδιά από εδώ πήγαιναν εκεί τον πρώτο χρόνο και το δεύτερο, σε αυτόν τον Ιατρίδη. Ένα πάρα πολύ καλό δάσκαλο. Εν συνεχεία πηγαίναμε στην Πέτρα στον Κίμων τον Μιχαλίδη, ο οποίο είχε ένα φροντιστήριο. Και έφερε ένα μαθηματικό καθηγητή από τη Μυτιλήνη. Η γυναίκα μας έκανε γαλλικά. Και εγώ, επειδή ήξερε ο Κίμωνο Μιχαλίδης ότι δεν είχα λεφτά, δεν με έπαιρνε λεφτά. Αυτά ήταν ιδιωτικά σχολιά, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Τότε πηγαίναμε στο τέλος της χρονιάς και δίναμε εξετάσεις. Δεν υπήρχαν μη γυμνάσια και γυμνάσια. Mm-hmm. Υπήρχαν δυο στη Μυτιλήνη, ένα Θηλαίων και ένα στο Πλωμάρ. Και πηγαίναμε και δίναμε κατηδίαν. Τέλος της χρονιάς στο εξετάσεις, φόλης της ύλης. Και ερχόταν μαζί και ο Κίμων μας που λέγε. Μια χρονιά από εδώ δεν υπήρχε ένα μικρό καραβάκι και μας πήγαινε και πληρώναμε 30 δραχμές. Όταν είχες τα πλήρωνες, όταν δεν είχες περίμενες να πας με κανένα λαθρέο. Μια βραδιά ακούμε, ενώ είμαστε στην παραλία Κυριακή και ακούσαμε τρεις κανονιές. Μέσα υποχωρούσαν οι Γερμανοί από τη Μαύρη Θάλασσα, από το ρωσικό μέτωπο, με πολεμικά. Και ήταν το λιμάνι της Μυτιλήνης γεμάτο τροπυλάκατες και βαπόρια φορτωμένα πυρομαχικά. Είχε τελειώσει το μάτς από τον Ταρλά και εμείς κάναμε βόλτα στην παραλία. Ακούμε κανονιές. Δεν ήξερε κανείς τι είναι, αν είναι βομβαρδισμός, αν είναι υποβρύχιο, τι ήταν. Οπότε τα πολεμικά, τα γερμανικά βγήκαν, ήρθαν στον αέρα, τα κανόνια απ' έξω, οι Γερμανοί έτρεχαν μέσα στην πόλη. Με τα όπλα, εμένα με παίρνει ο μπαμπάς που δεν ξέρουμε τι είναι, βγαίνουμε στο Αλσίλιο απάνω στο βουνό, μας βρίσκει κάποιος και λέει φύγετε από εδώ, είναι η δεξαμενή. Αν είναι αεροπλάνο θα μου βομβαρδίσουν το νερό, αγγλικά αεροπλάνο. Mm-hmm. Φεύγουμε με τα πόδια, Παναγιώτη, από εκεί, τα βιβλία στην πλάτη, τα παπούτσια στην πλάτη, με τα πόδια από τη Μυτιλήνη στο Μόλυβο. Φύγαμε από εκεί νύχτα, 10-11 η ώρα και ήρθαμε εδώ μεπαύριο νύχτα εδώ 60 χιλιόμετρα με τα πόδια και ήμουν μωρό στο γυμνάσιο. Είχατε περάσει δηλαδή πια στο γυμνάσιο και πηγαίνατε εκεί. Ναι, εξετάσεις δίναμε εκεί. Α, πήγατε για τις εξετάσεις. Και πολύ σύγκες. Μετά το 46 όταν τέλειωσε το φροντιστήριο, τελειώσαμε εμείς από εδώ, το 1946 έφυγα εγώ στο γυμνάσιο στη Μυτιλήνη με άλλα παιδιά από εδώ. Τότε είμαστε 5-6 από το χωριό. Δεν όπως τώρα που πηγαίναμε στο γυμνάσιο. Και άλλο λίγο, δεν είχαμε και λεφτά. Ο πιο φτωχός ήμουν εγώ. Οι άλλοι είχαν αδέρφια, είχαν και μπορούσαν να έχουν έσοδα από άλλες πηγές. Εγώ είχα μονάχα τον πατέρα που είχε και μια οικογένεια με τρία παιδιά. Τελειώνουμε το γυμνάσιο, το οκτατάξιο γυμνάσιο τότε. Στο διάστημα δι' αυτό ζήτησα να πάω στο εθελοντή στο ναυτικό για να πάω να γίνω επαξιωματικός εκεί μόνιμος. Δεν μπόρεσα. Τελειώνω το γυμνάσιο και φεύγω στην Αλεξανδρούπολη. Για δουλειά. Για δουλειά πήγατε. Περίοδο όμως αυτή όλη, τα καλοκαίρια, εγώ παρακολουθούσα τον πατέρα μας δουλειά. Τελειώνοντας το γυμνάσιο,
Ήξερα και, και μέσα στο επάγγελμα, ήξερα δουλειά. Ήμουν μαραγκός. Δεν είχα πρόβλημα τέχνης πια. Είτε έβρισκα δουλειά με τα γράμματα, είτε δεν έβρισκα. Θα πήγαινα δουλειά στο άλλο επάγγελμα. Πήγα στην Αλεξανδρούπολη, δούλεψα εκεί 4 μήνες. Από εκεί δεν είχε πολλή δουλειά. Κάναμε μια δουλειά, φύγαμε και πάω στη Θεσσαλονίκη. Πριν πάω στη Θεσσαλονίκη, είχαμε εδώ ένα διοικητή αστυνόμου, λοχαγό, με βρίσκει, επειδή ήθελα να σπουδάσω. Ήμουν καλό παιδί, στο χωριό μέσα, ο κόσμος με εκτιμούσε σαν... Σαν παιδί. Σαν παιδί, 20 χρονών που τελειώσαμε το γυμνάσιο το 19. Σαν νεαρό. Με φωνάζει λοιπόν αυτός και μου λέει, είσαι καλό παιδί και παίρνει η αστυνομία απόφυτος γυμνασίου για 5 χρόνια, οπότε είναι μια ευκαιρία να πας να σπουδάσεις. Θα μείνεις στην Αθήνα, θα πας στο πανεπιστήμιο και θα πληρώνεσαι. Αλλά ο πατέρας μου λέει, είναι ο κορμός σάπιος. Τα κλαδιά μπορεί να βγουν γερά. Έτσι λέω, κάντο και με έστειλε λοιπόν αυτό, σαν να με διώξαν. Έκατσα ένα μήνα εκεί και με διώξαν. Ο λόγος που σας διώξαν? Τα φρονήματα. Ο πατέρας μου ήταν σάπιος ο κορμός. Είχε μεσολαβήσει ο χαρακτηρισμός του πατέρα σας. Βέβαια. Σαν αριστερού. Βέβαια, ήταν γνωστό ότι ο πατέρας μου ήταν αριστερός. Από πού ήταν γνωστό ότι ήταν αριστερός, από πότε ήταν εκδηλωμένες αυτές οι διαθέσεις? Όταν ήταν η Γερμανία εδώ. Ήταν στο Αντάρτικο? Όχι, όχι. Όταν ήταν η Γερμανία εδώ, εγώ βγήκα 2 φορές στο βουνό. Ξέχασα να σου το πω. Μια φορά πήγε ένας που είχε, τότε οι τράτες, οι βάρκες, πηγαίναν και έπαιρναν από το φυλάκιο τσάδιες για να βγουν. Ο Λιβανός ο Νίκος, ένας που είναι τα παιδιά του εδώ τώρα, απάνω στο γραφείο του Γερμανού βλέπει ένα κατάλογο με ονόματα. Και μέσα στον κατάλογο που είχε 30 ονόματα, κατόρθωσε να κρατήσει 10 ονόματα. Βγήκε έξω και λέγει στον πατέρα μου και σε ορισμένους ότι μέσα στον κατάλογο αυτόν είναι τα ονόματά σας. Αυτοί δεν ξέραν τι θα συμβεί και το βράδυ έβγαιναν στο βουνό. Οπότε εμένα με έπαιρνε μαζί ο μπας στο βουνό. Ήταν η πρώτη φορά. Δεύτερη φορά, πριν φύγουν οι Γερμανοί που είχε γίνει το ΕΑΜ πια, αλλά ήταν τελευταίος καιρός που θα έφευγαν οι Γερμανοί, είχε γίνει ένα επεισόδιο Αγιάσο και ένα επεισόδιο Καλονί. Οι Γερμανοί χτυπήσαν, κάτι συλλαγητήρια γινήκαν και χτυπήσαν οι Γερμανοί. Οπότε τότε βγήκε πολλοί κόσμος από το χωριό. Είχε γίνει το ΕΛΑΣ τότε, είχε γίνει το ΕΑΜ και έβγαινε και πάλι στο βουνό και μάλιστα με έβαζαν πηγαίνοντας στο Βαφιό, αριστερά είχε ένα ποταμό, πλατάνια, και κρυβόταν εκεί και είχε έναν ταγματάρχη και τους έκανε θεωρία. Μαθήματα. Και εμένα με έβαζαν σε ένα βράχο και παρακολουθούσα το δρόμο από το Μόλιβο προς το Βαφιό, να μην έρχονται γερμανικά αυτοκίνητα και να ειδοποιήσω. Ίσως ήταν 16 χρονών, να μην ήμουν μικρός και με έβαζαν εκεί και παρακολουθούσα. Οπότε πέρασα και αυτή τη ζωή. Αλλά είχαν εκδηλωθεί τότε με το ΕΑΜ, είχε εκδηλωθεί ο κόσμος. Έφυγαν οι Γερμανοί, ήρθαν οι άλλοι τότε, αυτοί που ήταν οι συνεργάτες. Οι οποίοι ήρθαν από άλλα μέρη της Ελλάδας. Καταρχήν ήρθαν η αστυνομία που ήρθε, ήταν μπουραντάδες και αυτοί από άλλα μέρη της Ελλάδας. Mm-hmm. Και από εδώ υπήρχε η Επιτροπή Ασφαλείας που έδινε στοιχεία ότι ο Κώστας ο Δούκας είναι αυτός, ο Παναγιώτης είναι αυτός, ο Γιάννης του Καραπλής, ο πατέρας είναι αριστερός. Αυτοί δίναν τα στοιχεία. Και η αστυνομία έκανε φακέλος. Οπότε τι θέλατε να πάτε στην αστυνομία, από χέρι σας ήταν καμένος? Ήμουν καμένος, αλλά όταν είπε αυτός ότι θα πας να σπουδάσεις και εγώ είχα πάθος να σπουδάσω και δεν είχα λεφτά. Αν περάσω, πέρασε. Θα σπουδάσω και θα φύγω. 5 χρόνια ήταν. Συμμαχία με το διάβολο που λένε, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος. Να σπουδάσω. Τελικά με διώξανε από εκεί. Και πήγα στη Θεσσαλονίκη και δούλευα τότε πάλι στις οικοδομές. Και από εκεί πήγα στο στρατό. Έκανα 28 μήνες. Σε ποια περιοχή? Στην Αθήνα. Αθήνα. Και δεν μπορούσα να καθίσω στην Αθήνα, γιατί τότε ήμουν και ερωτευμένος με τη γυναίκα που έχω τώρα και από το γυμνάσιο είμαστε ερωτευμένοι και δεν μπορούσα να μείνω πουθενά, ούτε Θεσσαλονίκη, ούτε Αθήνα, ούτε Αλεξανδρούπολη. Και ήρθα πίσω. Πριν όμως γίνουν αυτά, έκανα χαρτιά να φύγω στην Αυστραλία. Θα δοκιμάσατε και αυτό? Βέβαια, και με καλέσαν. Mm-hmm.
Να πω την ιστορία της Επιτροπής Ευθυνής. Όπως θέλετε, εσείς οδηγήστε. Εμείς ακούμε. Είχε έρθει, τότε φεύγαμε με ΔΕΜΕ με 500 δραχμές. Αλλά έπαιρναν ανειδίκευτος εργάτες μόνο και αγρότες. Δεν έπαιρναν ούτε γράμματα, ούτε επαγγέλματα. Κάναμε χαρτιά τα εδώ, ήταν ο Ματακούλης δήμαρχος τότε, ο πρώτος δήμαρχος που άρχισε με το γούτο. Κάναμε τα χαρτιά και πήγαμε στην Επιτροπή. Η Επιτροπή ήταν ένας γέρος και μια κοπέλα. Μέρα με πήρε η κοπέλα. Όλοι σε έλεγες γράμματα, σε διώχναν. Όταν έλεγες επαγγελματία, σε διώχναν. Εμένα αυτή, όταν της είπα ότι ξέρω γράμματα και ξέρω και μαραγκός, όχι τέλεια, αλλά ξέρω, και έχω δουλέψει και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, μου λέει, πήγαινε στο Μόλιβο να πάρεις από το δήμαρχο ένα πιστοποιητικό ανειδίκευτο εργάτη και έλα το πρωί. Τους άλλους τους έδιωξε. Τους λέει το μέλος της Επιτροπής, πού το παίρνεις αυτό το μωρό, ρε Μαρία, Μαρία δεν έλεγα. Πού το παίρνεις να το πάρεις. Εκεί θα το πάνε στα πρόβατα, να φυλάει πρόβατα, να σκάβει άσφαλτο. Του λέει θα τον πάρω γιατί πρέπει να τον πάρω να φύγει από εδώ. Με έγραψε λοιπόν στα αγγλικά το ιστορικό, μου το διαβάζει στα ελληνικά και μου λέει ότι όταν έρθει ο πρόξενος δεν θα πει τίποτα, ούτε γράμματα, ούτε τέχνες. Εργάτης ανειδίκευτος. Και όταν πας εκεί δεν θα κάτσεις παραπάνω από ένα μήνα όπως επάνω αυτή, θα φύγεις και θα κατεβείς σε πόλη με αυτά που ξέρεις. Πράγματι λοιπόν το Δεκέμβριο το 1954 με ειδοποιούν να φύγω. Δεν έφυγα, το Γενάρη το 1955 με ξενοδοποιούν και απαντώ ότι δεν θα φύγω. Είχα κάνει καρδιά να πάω Βραζιλία και από εκεί δεν πήγα, ήμουν δεμένος εδώ. Λόγω του συζύγου. Ναι, ναι. Λόγω του έρωτος. Λόγω του έρωτος και, ναι. Και η γυναίκα που έχω και τώρα ακόμα. Το όνομά της? Θέκλα. Κυρία Θέκλα. Στο γυμνάσιο μαζί, στην Πέτρα πηγαίναμε μαζί με τα πόδια. Γιατί πήγαμε και 2 χρόνια στην Πέτρα με τα πόδια πηγαίναμε, δεν είχε αυτοκίνητο. Δηλαδή είστε μαζί από το, από το γυμνάσιο. Και από το δημοτικό και από το γυμνάσιο, μάνα ήταν τα σκάλα. Είναι λόγος παρασημοφόρησης. Ναι, ναι. και μέχρι τώρα μαζί. Πέρασαμε καλά. Ωραία, δεν φεύγετε ούτε στο εξωτερικό. Πουθενά, μένω εδώ. Ούτε σε άλλη πόλη της Ελλάδας. Γυρνάτε εδώ. Ζητώ να βγάλω φυλάδιο να φύγω με τα βαπόρια και τότε με το πολιτήριο γυμνασίου γινώσεων καπτάνιος, γινώσεων δόκιμος. Και εν συνεχεία έπαιρνε στο τρίτο, με εξετάσεις στο δεύτερο, το πρώτο. Είχαμε πολλά παιδιά από εδώ μετά που φύγαν. Ήθελε 700 δραχμές στο φυλάδιο. Εγώ δεν είχα ούτε 700 δραχμές να βγάλω φυλάδιο. Παρόλο που είχα το μέσον, υπήρχε τρελή ανεργία τότε στα βαπόρια. Αλλά εγώ είχα το μέσον. Βρήκα κάποιον δικηγόρο από τον πόρο που θα έφευγα. Αλλά δεν είχα τα λεφτά να βγάλω το φυλάδιο. Να φύγω. Τελικά γυρίζω στο Μόλιβο και πιάνω δουλειά. Εργολάβος. Στο Μόλιβο. Δηλώσατε εργολάβος, έτσι. Μπήκα στη δουλειά μέσα. Βρήκα 5-6 ξυλουργία εδώ. Μπήκα κι εγώ σαν ξυλουργός και σιγά σιγά έκλεισαν τα άλλα και έμεινα μόνος. Ο κόσμος δεν το ξέρε ότι εγώ μπορούσα να κάνω οικοδομές, να έχω ξυλουργείο και αυτά όλα. Με ξέραν ότι τέλειωσε το γυμνάσιο. Γιατί περνούσα παρατήρητο στα καλοκαίρια που δούλευα με τον πατέρα μου. Και από παιδί, επειδή ήμουν δίπλα και έβλεπα εκεί τι γινόταν και τα γράμματα βοηθούν πολύ να μάθεις μια τέχνη. Τα πρώτα χρόνια που δούλεψα έτσι μόνος, είδα ότι με τα χέρια δεν γινόταν η δουλειά και φέρνω τα πρώτα μηχανήματα. Ξυλουργικά. Ξυλουργικά μηχανήματα. Μάλιστα. Τότε είχα, αυτό έγινε το 57, το 53 είχε ο Θεογούτος εδώ. Να γυρίσουμε τώρα στο 53 και τι έγινε, όχι, συνεχίζουμε λίγο με τη δουλειά. Ναι. Έκανα το μαγαζί, έπαιρνα δουλειές. Έκλεισαν τα άλλα και έμεινα, το έκανα μονοπόλιο και εδώ στην Πέτρα όλες τις δουλειές έκανα εγώ και στα χωριά τα δίπλα. Η έδρα ήταν εδώ στο Μόλιβο, στο έτσι, Μόλιβο, το ξυλουργείο ήταν στο Μόλιβο. Να κάνω μια διακοπή. Στην Άργυνο τα μαύρα χρόνια πήγαινα με τα πόδια από εδώ και έκανα το σχολείο. Από εδώ πήγαινα το πρωί με τα πόδια στην Άργυνο, ναι. Δούλευα, κατέβαινα το βράδυ εδώ για να επισκευάσω το σχολείο. Μάλιστα. Τέτοια ταλαιπωρία. Όταν λοιπόν έγινα τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα είχα το συνεργείο. Οπότε άνοιξα το μαγαζί βιοτεχνία. Είχα και συνεργείο για οικοδομές. Έκανα πολλές οικοδομές εδώ. Και μεγάλες οικοδομές.
είχα πια καθιερωθεί, αλλά η αγάπη στο χωριό μέσα, ο πόνος για αυτά που γκρεμνούσαν, που σας είπα μικρός, που έβλεπα, νόμιζα ότι εγώ μπορούσα να σώσω το χωριό, να διατηρήσω τα κτίρια, και φρόντισα να έρθω σε επαφή με ανθρώπους που αγαπούσαν το Μόλιβο. Ο πρώτος που γνώρισα το 57 ήταν ο Γιώργος Γενολέλης, ένας αρχιτέκτονας από το Πλωμάρ, που ούτε διατάγματα υπήρχαν, ούτε ήξερε κανείς για διατήρηση οικισμού, τα έλεγε ο Γούτος και όλοι τον κοροϊδεύαν. Ναι. Εγώ πήγαινα στη Μυτιλήνη να βγάλω μια άδεια για μια οικοδομή από εδώ και πήγαινα στο Γιώργο. Την πρώτη φορά που πήγα να χτίσω εγώ ένα μαγαζί στο Ποσειδόνιο, το οικόπεδο, το οποίο πήγα να αγοράσω με 10.000, και ήθελα να το πάρω να το κάνω ένα μεγάλο μαγαζί για βιοτεχνία, και το είπα στο Γιώργο το Γιανολέλη. Μου λέει, ρε Κώστα, θα καταστρέψει το Μόλιβο. Λέω, γιατί, κύριε Γιανολέλη? Λέει, αν χτιστεί εκεί ένα διόρροφο κτίριο, σπρώποδης του οικισμού, τσιμεντένιο, και χτιστούν πέτρινο, και χτιστούν σε όλη τη σειρά αυτή τέτοια κτίρια, είναι προσβολή στον οικισμό. Χάνει τη μορφιά, τα καφενεία που τα βλέπουμε, ένα σκαφί του Μίγια. Σήμερα το καταλαβαίνεις εύκολα. Χάναμε αυτό. Εγώ λοιπόν το είδα και δεν πήρα το οικόπεδο. Ενώ το είχα συμφωνήσει με 10.000 δραχμές. Δεν το πήρα. Πήρα να βγάλω μια άδεια καλή ώρα, και ενώ το σπίτι το έκανα ορθή γωνία, τα δωμάτια ορθή γωνία, αυτός με έλεγε, όχι, αφού ο δρόμος είναι αμβλία γωνία, θα κάνεις και το σπίτι. Γιατί αν κάνεις ορθή γωνία σε έναν δρόμο που πάει, είναι αμβλία η γωνία, θα χαλάσει αυτή τη φορά αυτό το πράγμα. Θα χάσει τη γραμμή ο δρόμος. Την αισθητική του. Από εκεί λοιπόν, από τον Γιώργο τον Γιανουλέλη, πήρα πολλά πράγματα, και πριν κάνω τίποτα τον πήγαινα και τον συμβουλευόμουν. Εδώ είχαμε έναν αρχιτέκτονα, έμενε στην Αθήνα, τον έλεγαν Κυριαζή Κώστα, και ήταν και ταξίαρχος του πυροβολικού. Αλλά είχε τελειώσει και αρχιτεκτονική. Όταν τα καλοκαίρια ερχόταν και έβλεπε και κάπου έκανα καμιά δουλειά και δεν τ' άρεσε, έρχονταν και με έλεγε, αυτό δεν το έκανες καλό. Δηλαδή από πάνω μου είχα καθηγητές από αυτούς που δεν είχε διατάγματα, απλώς αυτοί πιστεύαν στο Μόλιβο, βλέπαν όπως ο Γούτος είχε δει τη μορφιά του Μολύβου, πιστέψαν σε αυτό, βρήκανε εμένα εδώ να κατασκευαστεί, και φορτωθήκαν όλοι απάνω μου να με πείσουν και να με κάνουν να καταλάβω και να γνωρίσω ότι το χωριό αυτό έχει αξία. Αυτό το ξέρω από μικρός. Είναι η τέχνη του να ακούς. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Και να σκέφτεσαι αυτά που ακούς. Το 64 βγαίνω δημοτικός σύμβουλος. Να βγούμε την ιστορία αυτή. Ναι, ναι, βέβαια. Το 64 κάναμε ένα συνδυασμό. Ο Κυριακού ήταν στη Γερμανία. Να κατεβάσουμε τον Κώστα τον Γρηγορίο, που δούλευε στο ραφινιρί, του Άρη τον πατέρα. Ναι, ναι. Να το κατεβάσουμε για δήμαρχο. Και είχαμε μαζευτεί το αφάνγκατε το Μολύβο. Η οποία ήταν πια, αν θυμάστε. Πρόσωπα που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, που αγαπούσαν τον τόπο. Ονόματα θυμάστε? Ναι, ήταν ο Γιάννης ο Καζάς, ήταν ο Τσεκεράκης, ο οποίος μας εγκατέλειψε μετά, ήταν ο Γιώργος Νικολάου, ήταν ο Τριανταφύλου, ήταν ο Νίκος ο Χατζημάρκος, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν ο Ταλιάνης ο Τσιλέλας ο πατέρας. Και κατεβήκατε ως ανεξάρτητος συνδυασμός? Άκου, όχι. Ο Γρηγορίου πρωτοήρθε σε μένα, γιατί είμαστε και φίλοι και κουμπάρα, και μου λέει, φάσα να κατεβώ. Εγώ τότε ήμουν ΕΔΑ και είχα δραστηριότητα στην ΕΔΑ. Είχαμε πολύ ψήφ τότε. Αποφάσισα να κατεβώ για δήμαρχος. Θα με βοηθήσεις? Λέω, μαζί ρε Κώστα, θα σε βοηθήσω. Αλλά σκέπτεσαι τον Τρίφων, δούλευε στον Τρίφων υπάλληλος. Αν σε φοβερήξει ο Τρίφων ότι θα σε διώξει από δουλειά, θα μας παρατήσει ή θα προχωρήσουμε? Λέει, θα προχωρήσουμε. Μαζί τότε. Κάναμε λοιπόν το συνδυασμό και ο Τσακυράκης μαζί. Ο γιατρός. Ο γιατρός. Και όλα, η ΕΔΑ και ένας κέντρο.
ενάντια δεξιά. Mm-hmm. Όσο κεράξει όμως, την τελευταία στιγμή μας πουλάει και πάει με τον Κυριακού πάλι. Ο Κυριακού ήταν ο εκπρόσωπος της δεξιάς. Ναι, ναι. Mm-hmm. Θα σου πω την ιστορία. Θα στα πω λόγω τώρα. Εγώ περιμένω να μάθω από σας. Θα στα πω. Δεν έχω ενδύσμους. Πάντα τα έλεγα αλήθεια και γι' αυτό όλοι ήταν στις εκλογές του 90 όλοι εναντίον. Εκτός από τις τουρίστες του Μολύβου. Τα κόμματα. Μια μέρα λοιπόν συνεδριάζαμε δεκάτω στα κτήματα μέσα σαν να ήταν το ΕΑΜ. Τέτοια τρομοκρατία. Μια μέρα μας λέγει ότι εγώ δεν θα κατεβώ γιατί ήρθε ο Άγγελος, ο αδερφός μου Γρηγορίου και είπε να μην κατεβώ. Το διαγγείσαμε το μαγαζί, πήραμε την ΕΔΑ τηλέφωνο, πήραμε και την Ένωση Κέντρο τηλέφωνο ότι δεν κατεβαίναμε στις εκλογές. Το φωνάζουμε λοιπόν τον Κώστα, όλο το συμβούλιο πάλι και προσπαθούμε να τον πείσουμε ότι θα σε βγάλουμε δήμαρχο, θα βγεις δήμαρχος, φύγε από δουλειά, θα πάμε μπροστά το χωριό. Τον πείθουμε να πει ναι. Επαύριο το πρωί λέει πάλι όχι. Οπότε κατεβαίνει τότε ο Σάββας ο Ταλιάνης, Τσιλέλας ο πατέρας δήμαρχος. Αλλά υποψήφιος για δήμαρχο. Υποψήφιος δήμαρχος. Μαζί με την ΕΔΑ και την Ένωση Κέντρου. Ναι, σαν δημοκρατικές δυνάμεις. Εγώ όμως παρόλο που ήμουν δημοκρατικές δυνάμεις, μπροστά στο χωριό, έβλεπα ότι εάν αυτή η εκλογή τελικά επιτευχθεί και βγει ο Σάββας ο Ταλιάνης δήμαρχος, το χωριό θα πάει 100 εκατομμύρια χρόνια πίσω. Ούτε ο Γούτος θα μπορούσε πια να δραστηριοποιηθεί, ούτε κανείς. Ο λόγος? Δεν ήταν πρόσωπο που μπορούσε να επιβληθεί και ήταν τέλος πάντων ένας άνθρωπος ακατάλληλος για δήμαρχος για το χωριό. Mm-hmm. Πάω στον Κυριακού, παρόλο που αυτός ήταν δεξιός και εγώ ήμουν εδώ. Και μπαίνω στο συμβούλιο. Στο Κυριακού. Συνδυασμό του Κυριακού. Συνδυασμό του Κυριακού. Mm-hmm. Και βγαίνουμε τότε. Ενώ κατέβηκε η ΕΔΑ τελικά. Κατέβηκε με τον Ταλιάνη. Mm-hmm. Εγώ τους είπα, βάλτε όποιο πρόσωπο θέλετε. Εμείς να το σώσουμε, εμείς να το βοηθήσουμε. Αλλά για μένα είναι ανεξιόπιστο πρόσωπο. Δεν μπορώ να πάω μαζί. Ήξερα, είχα προσωπικά. Ωραία. Από μακριά. Κατανοείται. Ήταν προϊστάμενος του ταχυδρομείου εδώ και είχα προσωπικές σχέσεις. Και πολιτικές και οικονομικές. Το 67 γίνεται η Χούντα. Το εκλέγεται ο Κυριακού πρώτη φορά που εκλέχθηκε. Είναι όχι. Θα γυρίσω πίσω. Εκλέγεται ο Κυριακού για δεύτερη τετραετία. Το 64 μιλάμε τώρα. Το 64. Ναι. Ο Κυριακού είχε εκλεγεί πρώτα το 59. Το 59. Και μετά γιατί πήγε η Γερμανία? Πριν είχε πάει η Γερμανία. Σε εκλογές του 64 είχε πάει η Γερμανία. Παραμονές εκλογών είχε πάει η Γερμανία. Α, απλώς έλειπε ταξίδι. Έλειπε, ναι. Μάλιστα. Ναι. Το 67 γίνεται η Χούντα, διώχνουν εμένα για λόγους ασφαλείας. Μένει ο Κυριακού και συνεχίζει η ιστορία με το υπόλοιπο συμβούλιο. Έδιωξαν δυο. Εμένα και τον Τριανταφύλλου. Και το λόγο Τατζή. Για άλλη μήνα να πάμε. Ο Κυριακού βγήκε το 59. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Αλλά βγήκε μόνος. Μόνος. Μόνος υποψήφιος. Α, ήταν ο μοναδικός υποψήφιος στην περιοχή, ναι, τότε. Ναι, ναι. Το 52 βγήκε ο Μετακούλης από την αριστερά. Mm-hmm. Στρατής. Ήταν, δούλευε στο φαρμακείο υπάλληλος. Αυτόν βρήκε ο Γούτος εδώ. Δηλαδή το 52 ο Μόλυβος έχει δήμαρχο το Μετακούλη. Ο οποίος υποστηριζόταν από τις προεδρικές. Από την αριστερά. Ναι. Και ο Γούτος εμφανίζεται το 53 με δήμαρχο το Μετακούλη. Ο Γούτος ήρθε το 51 εδώ. Το 52. Αλλά το 52 που ήταν ο Μετακούλης βρήκε ο Γούτος εδώ στα έργα που άρχισε ο Γούτος με δικές του δυνάμεις να φέρνει σαν γενικός γραμματέας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών να χρηματοδοτεί το Δήμο. Mm-hmm. Ήταν η Μετακούλη. Το 59. Απειλούν τον στρατή, η αστυνομία τότε, και φεύγει ο στρατής, περτείται. Και ήταν για να κατεβεί ο Χατζαποστόλης, ένας του Σάββατο Δημητράκη ο γαμπρός,
αυτός ήταν προϊστάμενος των ανταλλαξίμων, μια υπηρεσία που ήταν... Στα ανταλλάξιμα κτήματα. Ναι, στα ανταλλάξιμα κτήματα. Αυτός ήταν κεντρός. Mm-hmm. Αλλά μέχρι να έρθει η ώρα να κατηγούν τις εκλογές, φεύγει και αυτός και κατεβαίνει μόνος ο Ανδρέας, ο Κυριακού. Ο Ανδρέας είναι ο Κυριακού, ναι. Γι' αυτό έχω μια εφημερίδα με μια ανταπόκριση από Guardian για τις εκλογές του 1959. Η οποία λέει τι, η ανταπόκριση. Οι δήμαρχοι, λέει, το 59 βγήκαν από την αστυνομία για να κάνουν τις εκλογές του 61. Μάλιστα. Λέει Guardian. Εννοεί ότι ήταν στημένες οι εκλογές του 61 ήδη δύο-τρία χρόνια πριν, ας πούμε. Το 59 ήταν στημένες οι εκλογές να βγουν οι δήμαρχοι που θα βοηθούσαν να γίνουν εκλογές του 61. Μάλιστα. Θυμόσαστε τις εκλογές του 61. Βέβαια, βέβαια. Ήταν η πιο οικολογική χρονιά, ήταν η μόνη χρονιά που ψήφισαν τα δέντρα. Ακριβώς. Ο δημοσιογράφος Guardian ήρθε εδώ και πήρε συνέντευξη από τον Κυριακό. Και αφού είπε ο Ανδρέας ότι σώθηκε η Ελλάδα με τη Χούντα, mm-hmm. κάνει το σχόλιο η Guardian και λέει ότι οι δήμαρχοι αυτοί βγήκαν για να κάνουν τις εκλογές του 61. Βγήκε λοιπόν μονοχώς, το 64 πήγαμε κι εμείς. Μαζί πήγε για δεύτερη φορά. Το 67 γίνεται η Χούντα, μέχρι το 75 δεν ξαναγίνηκαν εκλογές, οπότε βγήκε μια φορά με εκλογές. Εγώ δε και στα χρόνια της Χούντας, σαν εργολάβος. Μείνατε εδώ στο χωριό. Έμενα εδώ στο χωριό και είχα πάρα πολλή δουλειά. Και επειδή έβλεπα ότι δεν είχε λεφτά ο Δήμος τότε, ήταν φτώχεια και δυστυχία και στους Δήμους και παντού, βοηθούσα το Δήμο να κάνει τα έργα που έπρεπε να κάνει. Καλή ώρα οι καμπίνες που είναι η Μπλάζ, την παραλία. Παραλία, το χειμώνα, τότε το χειμώνα, γκρεμίσαν, σπήρει θάλασσα. Πήγα πάνω και του λέω, η τουριστική περίοδος έρχεται, καμπίνες δεν έχουμε. Λέει, δεν έχω λεφτά. Κάνω εγώ τις καμπίνες αυτές όλες, με δικά μου λεφτά, κάποτε να πληρωθώ. Δεν πληρώθηκα ποτέ, οι καμπίνες όμως έμειναν. Το καλοκαίρι είχαμε καμπίνες. Εγώ πίστευα ότι σε ένα χωριό που δουλεύεις και κερδίζεις, έχεις υποχρέωση να βοηθήσεις, να δώσεις. Να ανταποδίδεις. Οπότε λοιπόν ο Δήμος είχε ανάγκη να στείλει ένα συνεργείο εργατών να κάνει έναν δρόμο, να κάνει κάποιο ντουβάρ, να κάνει κάτι. Με έπαιρνε τηλέφωνο και εγώ έστειλα και τα έπαιρνα τα λεφτά σε ένα χρόνο. Το χωριό. Σας είχαν διώξει όμως από δημοτικό σύμβουλο. Το χωριό τη στάση κρατούσε απέναντί σας. Πώς βγήκα το 75. Σας αγαπούσαν δηλαδή, ήταν μαζί σας. Σας υποστήριζαν παρά τον εκδιωγμό σας. Γιατί τότε υπήρχε και. Πώς το λένε, υπήρχαν απειλές από την αστυνομία. Υπήρχε εκφοβισμός. Με αγαπούσαν πολύ. Γιατί ήμουν. Λόγω επαγγέλματος ήμουν σε όλα τα σπίτια μέσα, κυκλοφορούσα σε όλα τα καφενεία. Ήμουν πολύ λαϊκός. Ήμουν κοντά στο. Ενδιάμεσα είχατε παντρευτεί, είχατε κάνει παιδιά. Είχα και παιδιά. Μάλιστα. Είχα και παιδιά. Να γυρίσει τώρα πίσω στις γνωριμίες, εκτός από το. Μισό λεπτάκι. Έρχεται το 75, οπότε εκλέγεστε πρώτη φορά δήμαρχος. Να πάμε πρώτα σε άλλες. Αλλά αυτό θα τα αφήσουμε, να πάμε λίγο πίσω. Στις γνωριμίες. Ναι. Εκτός από το Γιαννουλέτη που σας είχα πει, που σας είπα και τον Κυριαζή και αυτή. Το 64 όταν βγήκα σύμβουλος, γνωρίζω το προϊστάμενο της αρχαιολογικής υπηρεσίας, τον Πετράκο. Και τον Πεντάζο. Ήταν δύο αρχαιολόγοι. Οι άδειες τότε, οι οικοδομικές, έβγαιναν από την αρχαιολογική υπηρεσία. Μετά πήγαινα στην πολεοδομία. Πρώτα έδινε η αρχαιολογική υπηρεσία και μετά είμαστε στο Υπουργείο Πολιτισμού, υπαγόμαστε οι παραδοσιακοί οικισμοί. Πότε ανακηρύχθηκε η παραδοσιακός οικισμός ο Μόλυβος? Το 65 για πρώτη φορά. Το 65. Όχι, δεν υπήρχαν, το διάταγμα δεν ανέφερε όρους δόμησης και τέτοια. Mm-hmm. Έφερε γύρω-γύρω τα όρια σαν προστασία του φρουρίου. Ότι διατηρείται ο οικισμός γιατί είναι το κάστρο στο κέντρο. Και προστατεύεται το κάστρο. Mm-hmm. Αυτό έλεγε το διάταγμα. Το έκανε ο Μιλωνάς, ο υφυπουργός δημοσίων έργων τότε. Με ενέργειες του Κυριακού. Του Γούτου. Αν δεν ήταν ο Γούτος, δεν θα ήταν κανείς από εμάς. Ο καθοδηγητής ήταν ο Γούτος. Οι ιδέες αυτές όλες ήταν του Γούτου. Ωραία, να μην σας διακόψω. Ναι. Πήγατε για τις γνωριμίες. Θα γυρίσουμε στο κεφάλαιο Γούτος, λοιπόν, γιατί φαίνεται ότι είναι καθοριστικό για την καθοριστικό πορεία. Καθοριστικό είναι. Όποιος πει. Ναι, μην τα ξεχάσω μονάχα.
Ήταν οι δύο άνθρωποι από την αρχαιολογία. Yeah, ήταν η αρχαιολογία που αυτοί για να δώσουν τις άδειες υποβάλαμε το φάκελο, περιμέναν να πάγω εγώ σαν εργολάβος, να πάγω στην αρχαιολογική υπηρεσία, να δούμε μαζί τα σχέδια, γιατί αυτοί δεν ήταν αρχιτέκτονες. Αυτοί με πιστεύουν ότι πονώ εγώ το χωριό και έλεγα στον αρχαιολόγο, κόψε αυτό, εδώ δεν το ξέρει κανείς αυτό. Κόψε δικές μου οικοδομές. Κόψε αυτό, κόψε εκείνο, κόψε τη σκάλα αυτή, βάλε παράθυρα τέτοια. Και ερχόταν η άδεια και το χτίζαμε. Έφυγε ο Πετράκος και ο Πεντάζος, ήρθε ο Τσιριβάκος, επιχούντας. Μετά ήρθε η Χατζή, η οποία ήταν ευτυχώς που ήρθε εδώ και ήταν στην περίοδο της Χούντας. Ένας γύρευε να βγάλει να κάνει ξενοδοχείο και την απείλησε τη Δέσποινα, είμαστε μαζί βόλτα στο χωριό, ότι ήμουν στην άδεια σε καταγγέλλω στο στρατηγό που έχουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού, τον τοποτηρητή της Χούντας. Και του λέει, αρχαιολόγος, τόσοι ήταν. Εγώ δεν φοβάμαι ούτε τους στρατηγούς σας, ούτε κανέναν. Από μένα η υπογραφή να γίνει το ξενοδοχείο, δεν παίρνεις. Πού θα γινόταν αυτό το ξενοδοχείο? Στο λιμάνι. Στο λιμάνι μέσα. Ναι. Δεν υπέγραψε την άδεια. Δώσανε στρατηγία από την Αθήνα. Η Χατζή δεν την υπέγραψε. Έγινε τελικά αυτό το ξενοδοχείο? Έγινε. Είναι αυτό που είναι στο λιμάνι κάτω? Με τις ευλογίες υπουργών. Είναι αυτό που υπάρχει ακόμα, ναι, κάτω? Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Όλες οι εφημερίδες δεξιές, εμένα που βοηθήσαν πολύ και όλες οι εφημερίδες όλων των κομμάτων. Πιστεύοντας αυτό που γινόταν στο Μόλυβο, ό,τι έστελνα σε εφημερίδες χωρίς να πληρώνω κανέναν, τα περνούσαν όλες οι εφημερίδες. Δεξιές, αριστερές, κεντρώες, όλες. Δηλαδή διαμαρτυρηθήκατε τότε για την άδεια αυτού του ξενοδοχείου? Αν έρθεις και δεις το αρχείο στην Αθήνα, με ένας φάκελος. Παρ' όλα αυτά έγινε. Ναι. Βοήθησε ένας υπουργός πολιτισμού. Της Χούντας? Όχι, μετά είχε φύγει η Χούντα. Μετά έρχεται το 1973 ο Γιάννης ο Κοντής, ο γνωστός αρχαιολόγος Μπέτρα, που η γυναίκα ήταν Πετριανή, διωχμένος επί Χούντας, και με χρηματοδότηση του Ιδρύματος ΦΟΡΤ στο Δοξιάδη, ο Δοξιάδης, το γραφείο Δοξιάδη πλήρωνε το Κοντή και Σμπέτρα έγραφε την ιστορία της Λέσβου και τα παράλια τα ανατολικά. Οι Πετριανοί δεν τον ήξεραν ποιος είναι ο Κοντής. Μια μέρα, μια Κυριακή στην πλατεία που καθόμουν, ακούω, είχε ένα μαγαζί μικρό, ετοιμόρροπο, και ακούγω ορισμένοι Πετριανοί να λένε εναντίον του Κοντού. Κοντό τον έλεγαν μάλιστα. Δεν το ξέραν, δεν ερχόταν Σμπέτρα αυτός. Η γυναίκα Πετριανή όμως. Λέω, ρε παιδιά, τι έκανε ο Κοντής? Εγώ τον ήξερα. Λέει, αυτό είναι το ερείπιο δικό του και προσβάλλει την παραλία. Έρχομαι εδώ στο σπίτι. Παίρνω τηλέφωνο, βρίσκω το τηλέφωνο, τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, κύριε Κοντή, έχεις ένα μαγαζί Σμπέτρα και θα σε κάνει μήνυση, γιατί γκρέμισε το μαγαζί. Λέει, Κώστα, πήγαινε, δες πώς θα κάνει και πες μου να το χαλάσουμε. Πάω λοιπόν, το βλέπω εγώ. Για Πέτρα μιλάμε τώρα. Για Πέτρα. Ναι, ναι. Τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω 9.000. Όταν ήρθε όμως το καλοκαίρι, τα λεφτά που ξόδεψε εγώ ήταν 1.500 φράγκα. Του λέω 3.000. Ο Κοντής ο Γιάννης τρελάθηκε. Όταν ψενιάτη είπα 3, λέει, πόσοι 9 γεννήκαν? 3. Λέω, τα διπλά βγάζω και με τα 3. Γιατί να πάρω 9. Από τότε λοιπόν με τον Κοντή, όσο καιρό καθόταν στην Πέτρα, 2 χρόνια, κάθε βράδυ πρέπει να είμαστε μαζί στο σπίτι, να πάω σε 6 ώρα και να φύγω στις 10 μετά από το Deutsche Welle. Ακούγαμε το Deutsche Welle μαζί, δηλαδή. Ακούγαμε το Deutsche Welle μαζί, ναι. Και το ραδιόφωνο και τη φωτογραφική μηχανή, πήρα εγώ. Σε αυτό να φύγεται εκεί ένα στήλο του κάστρου. Όταν τέλειωσε, όταν και Σαββατοκύριακο, με έπαιρνε και γυρίζαμε σε ορισμένα σημεία στην περιοχή και με έλεγε, εδώ είναι η αρχαία Μύθυμνα, εδώ είναι αυτό, εδώ είναι εκείνο το αρχείο, και εγώ τον άκουγα, γιατί δεν είχα τις γνώσεις το Κοντή. Ήταν ο δάσκαλός σας δηλαδή? Πάνω ένας από όλους. Ναι. Αλλά ο τελευταίος ήταν αυτός. Ο τελευταίος δάσκαλος. Έλεγα πριν στο Χάνσκες μου, πήγαμε σε μια ανασκαφή στην αρχαία Μύθυμνα, και όταν το είπα ότι εδώ είναι το αρχαίο τείχος και έκανε ανασκαφή ο αρχαιολόγος, μου λέει ότι είναι σαν να ήταν μια γυναίκα έγκυος και σε έδωσε μια γροθιά και την απέβαλε. Στα αρχαία θεμέλια, στα κτίρια, δεν γίνονται ένα σκαφέ στα θεμέλια. Μήπε και το εξής, ότι αρχαιολόγοι που δεν ξέρουν γερμανικά
δεν έπρεπε να είναι αρχαιολόγοι. Γιατί τα περισσότερα συγγράμματα αρχαιολογίας είναι γραμμένα στα γερμανικά. Και πρέπει να ξέρουν να μπορούν να τα διαβάσουν. Μάλιστα. Το Μπούχουλς που έχει γράψει για το νησί, μου είχε πει ότι αν δεν περνούσε αυτός από εδώ ο Γερμανός, δεν θα ήξερε κανείς το νησί απάνω ότι υπήρχε η παλιά Μύθυμνα, ότι υπήρχαν τα πέντε πηγάδια στην αρχαία Μύθυμνα, ότι υπήρχε τα Μέσα. Ό,τι βρήκε αυτός και έγραψε, δεν πέρασε άλλος. Αυτός ήταν που πέρασε. Ο Μπούχουλς. Ναι. Πότε πέρασε? Όχι, ο Γκολντεβάης. Ο Μπούχουλς έγραψε το 76 ένα βιβλίο. Ναι. Γκολντεβάης. Ο Μπούχουλς το έγραψε το 76. Δηλαδή ήρθε. Μέσα από όλους αυτούς τους ανθρώπους μάθατε την ιστορία της Μύθυμνας και μάθατε να αγαπάτε αυτό το γράμμα που έχετε εδώ. Και όχι μόνο τον τόπο, αυτόν και το νησί. Γιατί μετά έγινε δομαρχιακό σύμβουλο, ένα πρόεδρο τουριστική επιτροπή Λέσβου, τα δύο τετραετίες. Ήμουν στο τεχνικό συμβούλιο στα έργα και έβγαζα στα φόρα σε εφημερίδες το τι γινόταν. Αυτά που έχουμε τώρα από τότε ήταν, δεν είναι καινούρια. Από τότε γινόταν οι λαδιές ή οι κλεψιές. Μισό λεπτό λίγο να τα βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα. Μέγας δάσκαλος και μέγας άνθρωπος, πώς το λέτε, ο Κοντής λοιπόν μόλις έφυγε η Χούντα το 1974, την επαύριο ήρθε ο Καραμαλής και τον καλούν να επανέλθει στο Υπουργείο Πολιτισμού να αναλάβει γενική διεύθυνση. Οπότε ο φίλος σας έγινε γενικός διευθυντής. Ο Υπουργός Πολιτισμού ήταν ο Τρυπάνης. Ερχόταν ο Κοντής με τον Τρυπάνη στη Μυτιλή, με έπαιρνε και ραδέσπινα η γυναίκα του Κοντή τηλέφωνο και με έλεγε έλα στο αεροδρόμιο. Έπαιρνε εμένα στο υπουργικό αυτοκίνητο μέσα και τον αρχαιολόγο τον έστελνε με άλλο αυτοκίνητο και με βλέπαν στη Μυτιλή μαζί με τον Κοντή και νομίζαν πως ήμουν σύμβουλός του και μου λέγανε πήγαινε για να δει καταρχία, γάλματα και τέτοια, για να σκαφές και με έλεγαν πες τίποτα να μας βοηθήσει να πάρουμε άδεια. Αυτός έδινε όμως άδειες. Μετά από λίγοι μήνες πέθανε στο Λονδίνο με καρκίνο στα ένδερα. Με καρδιά πέθανε όμως, για να κάνει εγχείρηση. Τότε άρχισε ένα στήλο στο κτηρίο του φρουρίου, που ήταν όλα αυτά ερυπωμένα μπροστά τα πιντένια, όλα αυτά ήταν ερείπια. Βάσταξε η αναστήλωση μέχρι το 80 για πολιτικούς λόγους. Παίρνουν το συνεργείο από εδώ και το πήγαν στο ΣΥΓΡ για να φανεί ότι και στο ΣΥΓΡ αρχίζει ένα στήλο στο φρουρείο. Γίνονται οι εκλογές. Είχε σταματήσει εδώ το 81. Φέρνουν τα ξύλα πίσω και σταμάτησε καλά-καλά η αναστήλωση. Έμεινε το βόρειο τμήμα, το υπόλοιπο. Αναστηλώθηκε το κτίριο. Και ήταν ο Κοντής αιτία που έγινε αυτή η αναστήλωση που ήταν ρυπωμένο το κάστρο. Δηλαδή η πρώτη αναστήλωση του κάστρου έγινε 74-80. Το 75. Με 1980. Ο Κοντής δεν είχε πει όταν πήγαμε στην αρχαία Μύθυμνα, εργολάβος εγώ τότε, επί Χούντας, και με έδειξε όλη την περιοχή αυτή. Μου λέει, σαν εργολάβος φρόντισε, γιατί όσο ποιος αγόραζε ξένο οικόπεδο, εγώ έχτιζα τα σπίτια των ξένων, εγώ είχα τα κλειδιά τους, εγώ πλήρωνα τα δημοτικά τέλη και το καλοκαίρι που ερχόταν τα δίναν. Να αγοράσουν οικόπεδα, εγώ ενδιαφερόμουν. Μου λέει λοιπόν ο Κοντής εδώ, φρόντισε να μην πουληθεί οικόπεδο. Εδώ είναι η αρχαία Μύθυμνα. Καλύτερα να είναι τα αρχαία θαμμένα για 50-100 χρόνια και να βγουν κάποτε, παρά να τα βγάλουμε και να καταστραφούν. Ας διατηρηθεί ο τόπος αυτός όπως είναι θαμμένα τα αρχαία. Γίνομαι δήμαρχος πια εγώ, οπότε τα βγάζω το χώρο αυτόν, όλο τον αρχαιολογικό χώρο και τελείωσε. Ούτε οικοδομείται, ούτε χτίζεται, ούτε βάσει των οδηγιών του Κοντή. Του τελευταίου σας δασκάλου. Και αχρηστεύτηκε η περιοχή αυτή. Όχι αχρηστεύτηκε, είσαι έσαφη. Αχρηστεύτηκε σαν οικοδομήσιμη. Α, ως οικοδομή είναι. Γιατί μετά πήγε ο Δοξιάδης να κάνει ξενοδοχείο εκεί απάνω. Κάνανε σκαφές, βρήκαν Βυζαντινά, κάνει φορεία Χίου, η τρίτη φορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων, εισήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού στο ΚΑΣ, ότι εδώ υπάρχουν αρχαία, αλλά το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, χορηγεί άδεια. Να γίνει το ξενοδοχείο. Σοβαρά. Μέσα στα αρχαία Μύθυμνα. Και πώς σταμάτησε αυτή η ιστορία? Ξεσηκωθήκαμε εμείς, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις. Ξέρω για την ιστορία. Για ποια χρονιά είχαμε και ένα σύλλογο, είχαμε και ένα σύλλογο το 92-93, δεν ήμουν πια δήμαρχος. Δώσαν άδεια το 92. Βέβαια, παρόλη την αρνητική εισήγηση του εφορίας Χίου. Είχε κάνει ένα σκαφέ, είχε βρει ορισμένα πράγματα, κατά δρομάκια πύλινα, αγγεία,
και δεν έκανε εισηγήσεις. Αλλά το ΚΑΣ έδωσε την άδεια. Θα είχε άκρη οδοξιάδες. Ναι. Εγώ είχα την κόρη μου εκεί και την πήρα όταν έμαθα ότι θα χτίσει ξενοδοχείο όταν ήμουν δήμαρχος. Δούλευε η κόρη μου εκεί. Και όταν έδειξε τα σχέδια του ξενοδοχείου, πήρα την κόρη μου από υπάλληλο και τη λέω: έλα, γιατί εδώ υπάρχει ψωμί. Εδώ θα με γυρέψει μεθαύριο να βοηθήσω και στην άδεια. Επειδή δουλεύσα το και την πήρα. Πήρα δουλειά την κόρη. Κάνα τέτοια επιλογή. Ναι. Τέτοια επιλογή. Πάμε λίγο στην αρχή. Γούτος. Πιάσουμε το γούτο. 51 γούτος. Εμφανίζεται πρώτη φορά στο Μόλιβο. Έτσι ξαφνικά. Όχι, είχε έρθει. Πρώτα είχε έρθει μαθητής εδώ. Μαθητής επίσκεψη. Αλλά μετά χάνεται. Με τη λινιός είναι ο γούτος. Με τη λινιός, ναι. Μετά χάνεται ο γούτος, φεύγει και έρχεται το 51. Το 51. Βλέπει το χωριό. Ένα χωριό. Σε τι ηλικία ήταν τότε ο γούτος? 30, 40, 50. Όχι, εγώ το 51, το 29, το 51 πόσο ήμουν, 30, 32 χρονών, αυτός πρέπει να ήταν 40, 45. Μάλιστα, 40 λοιπόν, 40 με 45. Εμφανίζεται και παρουσιάζει... Εμφανίζεται εδώ, βλέπει το χωριό, τον μάγεψε το χωριό. Με τα μάτια του μορφωμένου πια του κοσμοπολίτη. Του γούτου, του κοινωνιολόγου, του γούτου. Αλλά εκτός το χωριό, ήρθε σε επαφή με τον κόσμο. Γιατί κακά τα ψέματα. Οι Μολυβιάτες ήταν άλλος κόσμος. Εδώ ο Χάνσης και ο Γκούντριτς γνωρίζουν τις Μολυβιάτες από τότε. Οι γυναίκες που νοικιάζαν τα σπίτια ήταν τέτοιες αγνές οι γυναίκες που σκλαβώναν το ξένο. Πηγαίναν να κοιμηθούν οι ξένοι φοιτητές, οι Γερμανοί ήταν οι πρώτοι που ήρθαν. Και το βράδυ οι γυναίκες οι νοικοκυρές σκεπάζαν να βγουν βόλτα να πάνε, μην τυχόν και κρυώσουν. Και μου λέγανε οι νέοι οι Γερμανοί, αυτά δεν μας τα κάνει η μάνα μας εμάς, να μας σκεπάζει να μην κρυώσουμε. Εδώ οι γυναίκες που κοιμόμαστε, το πρωί καφέ, χωρίς λεφτά, γλυκό, χωρίς λεφτά. Τα βράδια πολλές φορές οι γυναίκες αυτές έπαιρναν τους ξένους που είχαν στο σπίτι και βγαίναν στο καφενείο και τους κάνανε τραπέζι. Έγινε δηλαδή οι γυναίκες οι πρώτες που φέραν τον τουρισμό εδώ, σε συνεργασία με τον Γούτο και με την τοπική αυτοδιοίκηση, θεωρήσαν πράγμα που δεν έγινε πουθενά στο νησί. Τον δεχτήκαν το ξένο. Δεν το φοβηθήκαν το ξένο, το βάναν στα σπίτια. Εκείνη την εποχή για να βάλεις στο σπίτι σε ξένο, σε χωριό, ήταν εγκληματικό. Εμείς βάλαμε στα σπίτια μας, μαζευτήκαμε 15 άτομα. Για ποια χρόνια μιλάμε όμως τώρα? Δηλαδή... Αυτά το 61-62. Ο πρώτος που ήρθε από όσο ξέρω ήταν ο Χάινς, το 64. Το 61-62 τα σπίτια δεν είχαν κρεβάτια. Φύγαμε τώρα από το 53. Να δούμε λίγο από το 51 που έρχεται ο Γούτος εδώ, βλέπει το Μόλιβο και μαγεύεται. Έτσι, και κάνει μία πρόταση. Βλέπω σε ποιους? Βλέπω όμως, ήταν ο Μετακούλης τότε δήμαρχος. Ναι. Βλέπω όμως ότι το νερό που πίναμε είχε σκουλίκια μέσα. Δεν ήταν καθαρό, ε? Σκουλίκια, τι νερό, σκουλίκια. Από πού πίνατε νερό, από τις βρύσες εννοείται? Από τις καζανέδες αυτή που λέμε ασφαλή, αυτά που υπάρχουν. Υπόζητα, που ο Δήμος κάθε χρόνο τα έπλυνε αυτά και έβαζε μέσα ασβέστ για να πολυμένεται το νερό. Αλλά από το νερό που κατέβαινε από την Άργυνο ήταν μέσα πήγαινα ρωμαϊκά, το ρωμαϊκό υδραγωγείο, στην επιφάνεια σχεδόν, που οι κτηνοτρόφοι για να ποτίζουν τα πρόβατα το σπάγανε. Σπάγανε τις σωλήνες και πίναν τα πρόβατα. Εκεί μέσα υπήρχαν και τα σκουλίκια και πελώρια. Τα φρεάτια ήταν σπασμένα, είχε φρεάτια και εκεί είχε σκουλίκια. Εδώ όταν παίρναμε νερό από τις βρύσες αυτές, οι γυναίκες περιμέναν ουρά, ερχόταν 2 ώρες το πρωί, το απόγευμα, η μια χτυπούσε την άλλη για να πάρει δύο τενεκέδες νερό. Α, γινόταν πόλεμος. Πόλεμος. Και μέσα στο νερό είχε κοπανάκια, εκείνα από τα βατράχια, από τα κουνούπια. Μάλιστα. Και το σωρώναν με το πανί για να φύγει τα βατράχια. Αυτό το νερό πίναμε. Οι βδέλες, δεν ξέρω αν ξέρετε που βάζει τα πόδια και παίρνουν το αίμα. Ναι, ναι. Τότε είχε πολλά ζώα. Βόδια, άλογα και ζευγαρίζαν τα χωράφια, δεν είχε τρακτέρ. Πηγαίνανε να πιούν νερό και στο στόμα τους μέναν μέσα οι βδέλες. Φωσκώνουν αυτές από το αίμα και εμείς πιτσιρικάδες τρέχαμε να πάμε να δούμε τον αγρότη που έβαζε το αλάτι μέσα στο στόμα για να πέσουν οι βδέλες. Αυτά λοιπόν βρήκε ο Γούτος τότε. Βρήκε το λιμάνι ερυπωμένο σε κτίρια, βρήκε το χωριό ερυπωμένο, αλλά βρήκε τον οικισμό, βρήκε και τον κόσμο. Ο οικισμός ήταν σε άθλια κατάσταση. Άθλια κατάσταση. Μετανάστευση. Έφευγε όλος ο κόσμος. Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, Γερμανία, Αθήνα πολύ. Πόσοι κάτοικοι ήταν περίπου τότε εδώ? 1700, 1800, δεν θυμάμαι, πάντως έφευγε ο κόσμος. Πολλοί έφυγαν τότε με τα φρονήματα.
όταν άλλαξε η κατάσταση και άρχισε το ξύλο, έφευγαν στην Αθήνα και χανόταν εκεί μέσα, που δεν έπρεπε να κάνει σύνδεση και έφευγε ο κόσμος. Βρήκε λοιπόν ο Γούτος μια τέτοια κατάσταση εδώ, ένα χωριό εγκατελειμμένο, το φτωχότερο χωριό στο νησί. Δεν είχαμε λάδια, δεν είχαμε τίποτα, είχαμε λίγα λάδια. Να δούμε λοιπόν τι βρήκε ο Γούτος. Ναι. Βρήκε λοιπόν την κατάσταση αυτή σε έργα υποδομής. Δρόμους βρήκε. Θα σου πω. Βρήκε λοιπόν το νερό και σαν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών δίνει στο Δήμο 25 εκατομμύρια εκείνη την εποχή. Αυτά τα ξέρω από το αρχείο που με έδωσε η γυναίκα όταν πέθανε ο Γούτος, με έδωσε ορισμένα χαρτιά εμένα από το Γούτο του αρχείου και τα υπόλοιπα τα έδωσε στην ανιψιά μου, Φωτεινούλα, δασκάλα. Δίνει 25 εκατομμύρια να αντικατασταθούν οι σωλήνες. Έχει 4 πηγές απάνω οι Άργυνες και να μπουν μαντεμένες σωλήνες με προσωπική εργασία των κατοίκων, 20 μεροκάματα ο καθένας. Να αλλάξει το δίκτυο. Και πήραν κασμάδες ο κόσμος, πιάρια, και πήγαινε και δούλευε εκεί απάνω. Με προσωπική εργασία. Προσωπική. Όσο και να δούλευε 4 μεροκάματα θα πληρωνώσουν. 20 μεροκάματα έκανες. Δεν πληρωνώσουν. Δεν πληρωνώσουν. Αν δεν πληρωνώσουν καθόλου. Όχι, ποιο πληρωνόταν. Εγώ που δεν μπορούσα να πάω. Αν ήταν τώρα και ο Γιάννης ήταν γιατρός και δεν μπορούσε να πάει, ναι. Υπήρχαν εργάτες που δεν είχαν δουλειά και πηγαίναν στο Γιάννη και λέγανε να σκάνω την προσωπική. Και τους πληρώνα εγώ. Για να καταλάβω, δηλαδή αυτό έγινε υποχρεωτικά ή έγινε. Υποχρεωτικά. Ήταν υποχρεωτικά. Μέχρι που ήρθε ο Καραμαλής. Δεν το λέγανε θελοντισμό τότε. Μέχρι που ήρθε ο Καραμαλής. Προσωπική εργασία. Μέχρι που ήρθε ο Καραμαλής το 1975, υπήρχε αυτό. Η προσωπική εργασία. Ναι. Το 1975, όταν βγήκα εγώ, κατήργησε ο Καραμαλής την προσωπική εργασία. Αυτή πώς επιβαλόταν η προσωπική εργασία. Με βάση Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή έλεγε το Δημοτικό Συμβούλιο, Σαμαρινίδη, Στέργιο, θα πάνε. Όχι, όχι, γενικά δεν είχε. Γενικά, για να κάναμε το έργο το τάδε, θέλουν 5 μέρες εργασία από τις δημότες. Ή 2 μέρες ή 3 μέρες. Και ήσουν υποχρεωμένος εσύ να κάνεις τις μέρες αυτές. Κάθε ενήλικος άνδρας δημότης, φαντάζομαι, έπρεπε να πάει κάποιες μέρες. Και αν δεν πήγαινε, το πλήρωνε. Πλήρωνε αντικαταστάτη. Βεβαιωνόταν στο δημόσιο ταμείο. Μάλιστα, δεν το ήξερα. Επομένως, αλλάζει το δίκτυο ίδρυυσης. Το πρώτο έργο. Το πρώτο έργο με χρηματοδότηση ουσιαστικά που μεσολάβησε ο Γούτος, 25 εκατομμύρια. Ήταν και προσωπική εργασία των κατοίκων. Ξεκινάει και κάνει την εταιρεία αυτή εδώ, λαϊκής βάσης. Μισό λεπτάκι. Μισό. Θέλω και άλλες πληροφορίες. Εσείς ξέρετε καλά. Δρόμους, από όσο ξέρω, ήταν χωματόδρομοι. Μόνος ο κεντρικός ο δρόμος. Στους δρόμους θα πάμε όταν γίνω εγώ δήμαρχος. Ναι. Εγώ σβρήκα όλοι χωματόδρομοι. Το λιμάνι ήταν χωρίς την επέκτασή του, χωρίς την προβλήτα. Αυτά έγιναν όλα από μένα. Ωραία. Καφενεία. Να σε πω, το σκουπιδότοπος. Ο σκουπιδότοπος ήταν δίπλα στο κάστρο. Δίπλα στο κάστρο. Έμπαινε κάθε μέρα φωτιά. Αποκύγατε δηλαδή. Και με έλεγε η Μαρία, ξέρω καν στην Κούδρα, η Μαρία Μελβετίδα, ξέρουν, και πήγαινε επιχούντας στη Μαρία τα καλοκαίρια, της έλεγα ορισμένα πράγματα και η Μαρία τα έλεγε στην Ελβετία για να κυκλουνα... τι παθαίναμε εδώ, σχετικά με τη Χούντα. Τη είχα κάνει το σπίτι και είχαμε πολλές σχέσεις με τη Μαρία. Για πρώτη φορά μου λέγει η Μαρία, εργολάβος τώρα, Κώστα σκέπτεσαι ότι αυτός ο καπνός που βγαίνει από τα σκουπίδια στο φυλάκιο το 13, στο κάστρο. Το φυλάκιο το 13 το ξέρεις. Ναι, βέβαια. Ναι. Δίπλα. Το κάστρο. Οι στρατιώτες δίπλα. Το κάστρο. Ο καπνός με λίγο αέρα σκέπαζε το μόλυβο. Λέει λοιπόν η Μαρία. Σκέπτεσαι αυτό το πράγμα, το έγκλημα που γίνεται. Εγώ τότε δεν ήξερα ότι το νάιλον έχει τα δηλητηρία αυτά, τα αέρια διοξύνη. Που δηλητηριάζουν τον κόσμο. Διοξύνης. Κάθε μέρα δε τα σκουπίδια μπαίνουν φωτιά. Στο τέλος πήγαινε η μπουλντόζα, έριχνε όλα τα σκουπίδια αυτά, την εκέδες και ξύλα και, στη θάλασσα από κάτω. Τα έπαιρνε η θάλασσα ως αμένα και τα έβγαζε στο πέλαγος. Δηλαδή αυτή την κατάσταση βρίσκει ο Γούτος. Δεν έχει νερό. Αυτή την κατάσταση βρήκα εγώ. Βρήκα εγώ αυτή την κατάσταση. Ο Γούτος τη βρήκε. Αυτή την κατάσταση βρήκε. Αυτή την κατάσταση. Αλλά δεν μπορούσε. Ο Γούτος δεν έκανε έργα. Ο Γούτος έλεγε. Μάλιστα. Τι ονειρεύτηκε έλεγε, αυτός έπαιρνε, ο άνθρωπος. Τα έπαιρνε εσύ. Όταν καθόσουν εδώ, έλεγε 50 ο Γούτος. Εσύ πιάστα 5. Αυτός ήταν ο Ιεροπόλος και έλεγε φανταστικά, έλεγε σε μένα καλή ώρα. Μην γυρεύεις να κάνεις αυτό, θα πάμε στην ΕΟΚΑ, τα πάρουμε. Εγώ ήξερα ότι δεν είναι για να πάμε στην ΕΟΚΑ, τα πάρουμε. Αλλά ο Γούτος είχε πολλές δυνάμεις, πολλές νοημίες και νόμιζε ότι μπορούμε να πάμε να τα πάρουμε. Ήξερα όμως τις συνθήκες στην Ελλάδα και τις διοίκησεις ήταν τέτοια που δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε. Και έλεγα στους υπαλλήλους, τον ξέραν όλοι, σε όλα τα υπουργεία που πήγαινε ο Γούτος ήταν γνωστός.
βάλτε λεφτά αυτά να κάνω εγώ αυτό και αν πάμε στην Ευρώπη και τα πάρουμε καλά. Ο Γούντος έλεγε ιδέες, ούτε έγραφε ποτέ. Όταν σε έβαζε να έλεγε ένα πράγμα, γράψ' το, άλλον έβαζε και το έγραφε. Αυτός δεν έπαιρνε μολύβι ποτέ να γράψει, έλεγε μονάχα. Και εσύ όσοι τον ακούσαν τον Γούντο και τον πιστέψαν, βοηθήσαν το χωριό και το νησί γενικά. Όσοι δεν τον ακούσαν και τον πιστέψαν και μαλώσαν και μαζί, στο τέλος, κάναν κακό. Εσείς τότε είστε 30 χρονών, βρίσκεται έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται και σας λέει τι ωραίο οικισμό που έχετε, αλλά έχει πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ είχα τις βάσεις αυτές και όταν άκουσα αυτά που λέγει ο Γούτος, τον πίστεψα και όταν ερχόταν τα καλοκαίρια που και που, πήγαινε από πίσω. Και τι ονειρεύτηκε αυτός ο άνθρωπος? Ονειρεύτηκε αυτό το πράγμα που κάναμε στο Μόλιβι μέχρι το 90. Το λεγόμενο κοινωνικό τουρισμό, εγώ από τον κοινωνικό ξέρω, τουρισμό. Ο οποίος έχει την έννοια δεν έφερα μαζί με το Βιβλιαράκι ότι ο κόσμος θα. Κοινωνικό τουρισμό το όριζε σαν την επαφή του επισκέπτη με τον ντόπιο κόσμο. Αυτό δεν γινόταν. Μπράβο. Ο Βασιλείου, έλεγε ο Γούτος, όταν έφερε το Βασιλείο, το ζωγράφο, που τον έφερνε κάθε χρόνο εδώ, τι είπε του Γούτου, μη κάνετε το δρόμο από το Μόλιβος με τη Λίνη, για να μην έρχονται πολλοί τουρίστες. Και χαλάσω Μόλιβος. Ναι. Κατάλαβες. Ο διοικητής της Εμπορικής Τράπεζας το 1988, ο Μπούμης, ήρθε να πήγε το πρόγραμμα δανειοδότησης στους πλούσιους της Μυτιλίνης για έργα και για εμπόριο και για τέτοια. Εγώ δεν ήξερα ότι είχε παραθερήσει αυτός εδώ 15 μέρες. Είδε το Μόλιβο. Οπότε έρχεται ο διευθυντής της Εμπορικής Μυτιλίνης και μου λέει μια πρόσκληση από τον διοικητή να παραβρεθεί συγκέντρος που θα έρθει να παραβρεθεί και να πει ορισμένα πράγματα. Το που με ξέρει εμένα ο Μπούμης. Δηλαδή το καλοκαίρι πέρυσι ήταν εδώ. Πάω λοιπόν εγώ, με παίρνει κάτι πάλι τη τράπεζα τη εμπορική από την Αθήνα, με βάζει μπροστά. Και αφού αρχίσαν να λένε τα εμπορικά του και τι χρηματοδοτήσει του, πήγα να πω και εγώ για τον τουρισμό. Λέγε Μπούμης, Δήμαρχε, εσύ μη λες τίποτα. Βάλε ένα τραπεζάκι στροφή του Μολύβου και έναν υπάλληλο και λέγε για να αντικρίσει το Μόλιβο 100 δολάρια. Ή δεν περνάς. Ναι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Είχαν μαγευτεί δηλαδή. Είχαν μαγευτεί. Πες Ματζόγλου, ο Γιάννικος, εδώ ήταν κάτοικος, τόσο αδελφοί. Εδώ πέρασε και η Κουτσή Μαρία από αυτούς τους ανθρώπους. Οι οποίοι πώς τα ανακάλυψαν, λόγω Γούτου τα ανακάλυψαν ναι, αυτό. Αυτός έφερε τις πρώτες προσωπικότητες εδώ. Όταν λέμε ότι έφερε το βασιλείο, πώς έγινε η σχολή καλών τεχνών. Έγινε αργότερα αυτό, αλλά πώς σας έψησε εσάς να κάνετε την εταιρεία λαϊκής βάσης? Δεν σας έψησε όλοι. Έκανε μια επιτροπή τουρισμού, όχι με τα λόγια, εγκεκριμένη από τον ΕΟΤΗ. Οι οποίοι αποτελούνταν από ποιους? Από Μολυβιάτες, με τον Χατζαποστόλη, αυτόν που σας είπα το 59 θα γινόταν δήμαρχος, με πρόεδρο αυτόν. Οπότε αυτός μάζευε, αγόρασαν το κτήμα αυτό, από το θείο του Κυριακού, που πάει μέχρι την Πέτρα, που φαίνεται η Πέτρα, και έκανε την εταιρεία λαϊκής βάσης. Εγώ νόμιζα ότι ήταν παραχώρηση του Κυριακού αυτό. Όχι. Ότι ήταν η κούλα του Κυριακού. Δεν ήταν, του Κυριακού, του πατέρα του Κυριακού, ήταν του αδερφού, του θείου του Ανδρέα, που ήταν στην Αθήνα, έχει μια βιομηχανία, πυρινέλα και τέτοια. Αγοράστηκε αυτό, δεν είναι δηλαδή δώρεά του. Αγοράστηκε. Αγοράστηκε. Και άρχισε να κάνει εταιρεία λαϊκής βάσης και ήθελε να μπουν όλοι οι Μολυβιάτες μέτοχοι. Ποια το αγόρασε, η εταιρεία λαϊκής βάσης, το αγόρασε. Η εταιρεία λαϊκής βάσης. Μια μετοχή, βρήκε ορισμένη από τη Μυτιλίνη, τον Τζακίρ και αυτοί που είχαν κάτι λεφτά, πήραν κάτι μετοχές πολλές, πήραν τα λεφτά και αγοράσαν τα. Σας βάλατε λεφτά? Έβαλα. Όχι πολλά. Πόσο πήγαινε η μετοχή τότε? Δεν θυμάμαι, 1000 δραχμές, δεν θυμάμαι, έχω 2-3 εκεί στο σπίτι. Ακόμα έχετε. Χαθήκαν αυτές. Δεν ξέρω τώρα που. Εσύ Γιάννη, είχες μετοχές? Εγώ ήμουν. Ήσουν μικρό. Νύπιο. Αφού λοιπόν έγινε η εταιρεία λαϊκής βάσης, άρχισε να γίνει το ξενοδοχείο. Οι ντόπιοι είχαν αγοράσει, είχαν δώσει αρκετά λεφτά. Βέβαια, μια, πέντε, δέκα, δεκαπέντε. Μαζεύτηκαν αρκετά λεφτά δηλαδή. Ναι. Ο Δημόπουλος ο Αντώνης είχε αγοράσει πολλές. Ο Δαγκλής ο γιατρός είχε αγοράσει πολλές. Αλλά αγοράσαν το κτήμα. Πήραν δάνειο να χτίσουν το μικρό ξενοδοχείο, αλλά μέχρι εκεί ήταν. Όταν ήρθε η ώρα για να το τέλειωσε ο εργολάβος για να λειτουργήσει το ξενοδοχείο, δεν υπήρχαν λεφτά. Εγώ τότε στο βιοτεχνία κάτω στο ξυλουργείο είχα 7 υπλοποί. Οπότε έρχομαι εδώ, φέρνω το συνεργείο και δουλεύαν μέρα νύχτα, μεσάνυχτα,
για να μπορέσει να τελειώσει το ξενοδοχείο να λειτουργήσουν. Δεν ήσασταν εσείς ο εργολάβος που το χτίσατε? Όχι. Εγώ μπήκα μετά για να τελειώσει το έργο και να δουλέψει. Τελειώσει, ναι. Πόσα δωμάτια είχε τότε? 37 κρεβάτια νομίζω. 37 κρεβάτια. Το μικρό ήταν. Υπάρχει ακόμα ενσωματωμένο στο μεγάλο το κτίριο. Όταν είδε ο Γούτος ότι δεν μπορούσε πια ούτε τρόφιμα να αγοράσει, ούτε να πληρώσει εργάτες, ούτε τίποτα, πάει στην Αθήνα και βρίσκει εφοπλιστές. Περατικός, Ξυλάς, Ιγκλέσεις, Κωστόπουλος η τράπεζα, ένα γκρουπ. Και τους πουλάει τις συμμετοχές. Και τους βάζει στο κόλπο. Ευτυχώς θα είχε κλείσει το ξενοδοχείο. Εγώ αλλιώς την ξέρω την ιστορία. Αλλιώς μου τη διηγήθηκα. Ψέματα είπα. Μισό λεπτό, να πω τη δική μου εκδοχή, πώς την έχω ακούσει εγώ. Ναι. Ότι ο Γούτος στείνει την εταιρεία λαϊκή, μάλλον στείνει την εταιρεία λαϊκής βάσης με την παρότριση του Γούτου, δίνουν οι ντόπιοι κάποια χρήματα, γίνονται τα δελφίνια, λειτουργεί 2 χρόνια, δεν πάει καλά, δηλαδή δεν αποφέρει κέρδη, ζημίες ουσιαστικά, έβγαζε ζημίες, οπότε οι ντόπιοι ζητήσανε να πουληθεί. Και τότε ο Γούτος απευθύνθηκε στους εφοπλιστές και μάλιστα μου είπανε, αν μου επιτρέπετε, μου είπαν ότι πήγε τους παρακάλεσε, παιδιά κάντε ένα ψυχικό, πάρτε το, έτσι, αξίζει τον κόπο γιατί θα χαθεί μια ολόκληρη προσπάθεια. Και έτσι λέει πέρασε στους εφοπλιστές. Αυτή την εκδοχή ξέρω. Παναγιώτη, αυτοί που είχαν πάρει τις μετοχές εδώ ήταν τόσες λίγες που ούτε χάναν τα λεφτά τους, ούτε ενδιαφερθήκαν. Τις πήραν από μια ιδεολογία ότι θα έπρεπε να γίνει ένα μικρό ξενοδοχείο. Τότε δεν υπήρχαν στο Μόλιο πολλοί που όταν χτιζόταν αυτό έλεγαν ότι εκεί μέσα θα βάλουν άχυρα για τα πρόβατα και για τα άλογα. Δεν πιστεύαν ότι μπορούσε ο Μόλιος ποτέ να αναπτυχθεί τουριστικά. Μπράβο. Κατηγορούσαν την κίνηση αυτή. Εγώ όταν τέλειωσα το ξενοδοχείο για να λειτουργείς και έδωσα και ένα τιμολόγιο για δουλειές που δεν έκανα για να πάρουν τα έπιπλα, με δικό μου τιμολόγιο αγοραστήκαν, τα αγοράσαν από την Αθήνα, εγώ επέγραψα το τιμολόγιο και έδωσα στην τράπεζα. Τόσο μέσα ήμουν στην εταιρεία. Για να δανειοδοτηθούν το τιμολόγιο. Για να πάρουν τα έπιπλα. Είπαν ότι τα έκανα εγώ τα έπιπλα και πήραν το τιμολόγιο και πήραν τα λεφτά και έκαναν να αγοράσαν τα έπιπλα. Τέλος πάντων. Έβλεπε ο Γούτος. Εμένα δεν με πληρώσαν στο τέλος όταν τέλειωσε το. Δούλεψε το ξενοδοχείο 2 χρόνια. Με χρωστούσαν. Έρχεται μια μέρα οι πλούσιοι της εταιρείας από την Αιγαία στο λιμάνι και του λέω το Τσακίρ. Λέω πότε θα πάρω τα λεφτά. Εγώ σας άνοιξα το ξενοδοχείο, είναι τώρα 2 χρόνια, είμαι απλήρωτος. Αρχίζει λοιπόν ο Τσακίρ να λέει ότι εσείς οι μολυβιάτες που μας πουλάτε τα αυγά ακριβά, που κάνετε αυτό, που κυνηγάτε την εταιρεία. Ο Τσακίρ είναι εφοπλιστής πια? Όχι, ο Τσακίρ ήταν η παλιά εταιρεία. Του λέω καλά. Πάω λοιπόν, κάνω εγώ μηνύση στην εταιρεία. Εδώ. Λαϊκής βάσης πια. Ναι. Πρόεδρος ήταν ο Καραμάνας, ο δικηγόρος. Και γραμματέας ο στρατής ο Καπλανέλης. Λογιστής. Μου λέγει ο δικηγόρος ότι στο τέλος θα συμβιβαστείς. Αλλά μένει θα με πληρώσεις. Πράγματι λοιπόν, στο τέλος μου δώσανε τα λεφτά και. Σε αυτή την κατάσταση που δεν είχαν να πληρώσουν τα αυγά και τα τρόφιμα που αγοράζαν, ούτε στους προμηθευτές ούτε κανέναν, ο Γούτος είδε ότι το ξενοδοχείο θα έκλεινε. Έπρεπε να βρει χρηματοδότης. Τότε βρήκε τον πειρατικό τον Τάκη, αυτόν τον όμιλο εφοπλιστών, οι οποίοι ήρθαν εδώ, αγοράσαν το κτήμα και ευτυχώς που το αγοράσαν το κτήμα. Ενδιάμεσα από τη λειτουργία του ξενοδοχείου επισκέφτηκε κόσμος, έφερε ο Γούτος κόσμο, κάποια επώνυμα πρόσωπα κλπ. Ναι, σε πω τώρα για εδώ ότι πριν γίνει το ξενοδοχείο εδώ, γιατί τότε δεν είχαμε ρεύμα, έφερε η ΔΕΗ μηχανές. Δεν είχατε ρεύμα, με συγχωρείτε. Δεν είχαμε. Δεν είχατε ένα μηχάνημα δεν κάτω στο λιμάνι. Δεν έρχονταν ρεύμα εδώ, είχαμε τα 50 σπίτια είχαμε ρεύμα. Μάλιστα, ναι. Δεν είχε όλο το χωριό, ήταν το λετριβείο που δούλευε το φωτιστικό ρεύμα και το λετριβείο και παίρναν και ορισμένα σπίτια σε κατκαλώδια, κρεμασμένα σε κατκολώνες εκεί, πρόχειρα πράγματα. Άρα εδώ δεν είχε ρεύμα. Ο Γούτος λοιπόν έφερε μηχανές για εδώ, για το ξενοδοχείο. Γεννήτριες. Γεννήτριες, τις ΔΕΗ, μόνο για το ξενοδοχείο. Και φωτιζόταν το. Τα δελφίνια. Εκεί υπήρχαν ορισμένα προβλήματα, αλλά μετά έφερε και στο Μόλιβο γεννήτριες μεγάλες μηχανές, πάλι ο Γούτος, γιατί ήταν φίλος με τον διοικητή της ΔΕΗ τότε, πάλι αυτός τα έφερε. Τι είχες πει πριν και συνδιακόψα με τις μηχανές? Όχι, λέω ποιοι επισκέφτηκαν τότε, τον τόπο τότε ήταν, με τη λειτουργία των δελφινιών. Τότε ήταν σπίτια, ήταν κεραυστρατεία.
Στην Εφταλού πηγαίνοντας. Πριν πάμε στα σπίτια, δηλαδή υπήρχαν σπίτια πριν από τα Δελφίνια. Βέβαια. Είχαν εμφανιστεί τουρίστες πριν από τα Δελφίνια. Βέβαια. Βέβαια. Ο Μιλωνάς, ο αρχιτέκτονας, καθηγητής του Πολυτεχνείου. Ναι. Ο Πεσματζόγλου, ο Βασιλείο, όταν πρωτοήρθαν εδώ. Και οι πρώτοι Γερμανοί, οι πρώτοι φοιτητές ήταν Γερμανοί. Στα σπίτια κοιμόταν. Ανοίξαν κάποια σπίτια, έτσι. Ναι, τα σπίτια τα οποία επίπλωσε ο Γούτος από το Εθνικό Ίδρυμα. Τότε της Βασίλισσας το Ίδρυμα που ήταν και ναι. Πήραμε κρεβάτια, γίνηκαν τουαλέτες στα σπίτια, που τα σπίτια δεν είχαν τουαλέτες. Είχαν μια τουαλέτα και δεν είχε ούτε λεκάνιο, ούτε ζεστό νερό, ούτε κρύο, τίποτα, ένα καπάκι και ένα λάκκο από κάτω. Τους είπε πάρτε λεφτά και φτιάξτε τα δωμάτια. Αγύριστα λεφτά. Τον κόσμο. Αγύριστα λεφτά. Ντουλάπες έπιπλα. Ξέρετε τι μου έχει διηγηθεί η Γκούτρουν κάποια στιγμή, ότι όταν ερχόταν εδώ για να μείνουν, τότε μιλάμε για ποια εποχή τώρα, 1978, ότι τους βάζαν και κοιμόταν στην κρεβατοκάμαρα που μέναν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή δεν είχε σπίτια ουσιαστικά. Αυτό δεν λέω κι εγώ. Τουαλέτες δεν είχαν. Ενώ πήραν λεφτά για να κάνουν τουαλέτες. Όχι, κάναν τουαλέτες. Τα κάναν όλα αυτά. Ήταν πριν γίνουν οι τουαλέτες, πριν γίνουν οι τουαλέτες, τα σπίτια που πρωτονικεστήκαν δεν είχαν την υποδομή. Αλλά ήρθαν οι πρώτοι φοιτητές οι Γερμανοί, μείναν εδώ και φεύγαν ευχαριστημένοι. Δεν ξέρω τι λέγανε. Αλλά για μας φεύγαν ευχαριστημένοι. Δείχναν τουλάχιστον ότι ήταν ευχαριστημένοι. Μετά με τα έπιπλα που έδωσε τα λεφτά το Εθνικό Ίδρυμα και γίνηκαν και οι τουαλέτες, μπήκε ζεστό νερό. Μπήκαν καζανάκια, έπαιρναν μπουκάλες πετρογκάζ άδειες, σέβαζαν μια κατασκευή με ξύλα από κάτω και δημιουργούσαν το ζεστό νερό και πήγαινε στο μπάνιο. Μάλιστα, και λειτουργούσαν τα μπάνια με ζεστό νερό. Βοήθησε να γίνει το χαμάμ τότε. Χάλασε το χαμάμ το τουρκικό. Της Εφταλούς ή εδώ. Το κέντρο της αγοράς. Χάλασε να γίνει, φρόντισε να γίνει το χαμάμ, βάλαν πλακά και το χαλάσαν βέβαια, αλλά για εκείνη την εποχή λειτουργήσε. Προσέφερε βοήθεια. Είχε νερό δηλαδή, δούλευε. Ζεστό νερό, με πυρήνα από κάτω. Χαμάμ, δούλευε όπως το τουρκικό χαμάμ. Μέχρι πότε δούλευε το χαμάμ. Εγώ το έφτασα το χαμάμ και επιμερών μου ήταν. Εν λειτουργία. Βέβαια, μια χαρά ήταν. Αυτό χάλασε. Από το 90 και μετά. Έκθεστο είχα εγώ. Άρα λοιπόν έχετε και χαμάμ εκείνη την εποχή. Ωραία. Στην αρχή. Στην αρχή. Όχι χαμάμ, λουτήρες, μπάνια. Λούτρα. Το χαλάσαν το χαμάμ και το κάναν. Και αυτό με δικά γεννήτρια. Με μηχανή που παρήγαγε οικό ρεύμα. Γιατί δεν είχαμε όλο το 24ωρο ρεύμα. Ξαφνικά λοιπόν ο Μόλυβος βρίσκεται με κάποια δωμάτια και με τα αδελφίνια. Και έρχονται με άνθρωποι. Λίγα δωμάτια που αυτοί μαζευτήκαμε για να πούμε ότι. Οι ξένοι δεν τρώγουν ανθρώπους. Ότι μέσα στο Σπιτβάλτον το ξένο. Δεν δαγκώνει. Δεν δαγκώνει. Δεν δαγκώνει. Και κάπου 15 σπίτια τότε, εγώ με 2 χρόνια και μάλιστα έπαιρνα. Ερχόταν η Ολλανδοί, μια ακαδημία Ολλανδική ζωγράφη, και έπαιρνα από την Ολλανδία. Τέτοιο. Κάθε 2-3 χρόνια. Μετά ο κόσμος είδε την γλύκα, είδε πόσο καλά πήγε ο ξένος με τον κουμέτο Μολυβιάτ. Ζήσαν καλά. Περνούσαν μια χαρά, δεν είχαν προβλήματα. Δηλαδή. Ο Μολυβιάτης δεν είδε, όταν ανεβαίναν τα κορίτσια απάνω και φούρουσαν το μαγιό, το μίνι και αυτά, δεν ήταν ξελιγωμένος ενάντια στα κορίτσια να έχουμε πρόβλημα, να υπάρχουν προβλήματα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Όταν χανόταν κάτω το παραδίδαν στην αστυνομία ή στο Δήμο. Δεν ήταν δηλαδή ήταν σαν τον Ντόμινικ Στροσκάν, δεν ορμούσε. Ήταν μια άλλη πάστα ανθρώπων εδώ. Δεχθήκαν τον κόσμο. Το δεχθήκαν τον κόσμο. Βοηθήσαν και βοήθησε και ο κόσμος. Δεν είναι μονάχα ότι εμείς βοηθήσαμε, βοήθησε και ο κόσμος. Οπότε ξαφνικά δημιουργείται μια επαφή με τον ξένο κόσμο. Ναι, όταν βλέπεις τώρα το βασιλείο, το Σπύρο, και κάθεται στο λιμάνι και από πάνω και ζωγραφίζει το λιμάνι. Δεν ξέρω αν έχετε τον πίνακα αυτόν. Ξέρω, τον έχω δει. Ναι. Και ζωγραφίζει το λιμάνι όπως ήταν τότε, ερείπια. Ο Σπύρος ο Βασιλείο. Όταν βλέπεις το Μιλωνά, βλέπεις κάτι ξένοι που έφερνε ο Γούτος από τη Γερμανία, από την Αγγλία, από τη Γαλλία εδώ. Που γνωστούς ανθρώπους και. Πέρασαν πολλοί από εδώ. Πέρασε ο Θοδωράκης, πέρασε ο Κοέν. Ο Κατράκης, ο Θοδωράκης, μια χοροδία της Βόνης, συναυλίες αμερικάνικες, η Ραλουμάνου. Όλα αυτά γίνανε με την παρόντριση του Γούτου καλή υποδοχή τη δική σας. Αυτά οι Κατράκης και αυτοί πέρασαν επιμερών μου. Επιμερών σας. Εγώ όταν βγήκα πια, να μην πάμε εκεί μέχρι από τώρα. Όχι, να μην πάμε εκεί. Απλώς ξαφνικά δημιουργείται μια τουριστική συνείδηση στο Μόλυβο, ο οποίος βλέπει ότι μπορεί από εκεί να έχει και κάποια έσοδα, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Ναι. Αυτό άλλαξε το χαρακτήρα των Μολυβιατών. Τότε όχι. Τότε όχι. Μέχρι το 90 οι Μολυβιάτες, δεν ξέρω αν συμφωνούν
αυτοί που είναι εδώ οι φίλοι μας. Παρεμπισκόμενοι. Ναι. Μέχρι το 90 ο κόσμος ακόμα ήταν αγνός. Μετά από το 90, το σύνθημα που λεγόταν τότε στις εκλογές του 90 ήταν να κάνουμε το Μόγιο Λουτράκι. Ενώ εμείς δεν θέλαμε να κάνουμε το Μόγιο Λουτράκι. Εμείς θέλαμε να βγουν τα αυτοκίνητα, να βγουν τα μηχανάκια. Τους έλεγα θα έρθει πιο πολλοί κόσμος όταν δεν έχουμε να δημοσιευτούν στη Γερμανία οι εφημερίδες και στην Αγγλία και στη Γαλλία και στην Αθήνα. Θα έχουμε πιο πολύ κόσμο και πιο καλό. Εγώ δεν πίστευα στον πολυτουρισμό. Μάλιστα σε μια συγκέντρωση που έγινε στο Νοβοτέλ στην Αθήνα, από δημάρχους τουριστικών περιοχών και με κάλεσαν να πάγω να πω υπόδειγμα ήταν ο Μόλυβος. Πώς αναπτύχθηκε ο Μόλυβος χωρίς βοήθεια αλλά με τις δικές μας δυνάμεις μονάχα και με τις δικές μας γνώσεις. Εκείνη την εποχή είχε γράψει μια εφημερίδα ότι στο Ισραήλ είχαν πάει 2 εκατομμύρια τουρίστες και είχαν 5 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα. Εμείς είχαμε 9 εκατομμύρια τουρίστες και είχαμε τα ίδια έσοδα. Εγώ λοιπόν εκεί μέσα, αφού είπα για το Μόλυβο, είπα ότι έναν τέτοιο τουρισμό θέλουμε. Ήταν το Υπουργείο Πολιτισμού, το ΙΠΕΧΟΔΕΗ, πάρα πολλοί παράγοντες, υπουργεία. Ακριβό ποιοτικό τουρισμό. Ακριβώς. Και παιδιά, ο δήμαρχος, δικηγόρος, ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, και μου λέει, ρε δήμαρχε, παρόλο που είσαι αριστερός, μας μιλάς για το Ισραήλ. Λέω, μήπως εγώ σας είπα για τη Παλαιστίνη και για το Ισραήλ. Είπα για την Επανάσταση και τον πόλεμο που γίνεται εκεί. Εγώ σας είπα τον τουρισμό, να πάμε να πάρουμε από εκεί μάθημα πώς είναι ο τουρισμός στο Ισραήλ, να κάνουμε κι εμείς. Δεν θέλει πολλά γράμματα. Τι να τις κάνω εγώ να φέρνουμε 5.000 κόσμο εδώ και τα έσοδα να είναι μηδέν. Πού να σβάλουμε. Αν φέρουμε 5.000, θέλουμε 50 ξενοδοχεία. Άμα κάνουμε 50 ξενοδοχεία, πάει ο Μόλυβος. Δεν σας άκουσα όμως. Προφανώς δεν σας άκουσα. Προφανώς πήρε άλλη κατεύθυνση ο τουρισμός. Επί της θητείας σας άλλαξε αυτή η ιστορία. Όχι. Όχι, γιατί... Πρέπει να... Αυτή η νοοτροπία δεν αλλάζει από μια μέρα στην άλλη. Ξαφνικά... Εγώ να σε πω... όταν γίνηκαν εκλογές το 90, είχα εναντίον μου και τη Νέα Δημοκρατία οργανωμένα και το Πασόκ οργανωμένα και την αριστερά. Ο λόγος να τους έχετε όλους απέναντί σας. Χαίρομαι γι' αυτό. Όταν ένας δήμαρχος έχει όλους εναντίον του, πέτυχε. Γιατί όταν ένας καταπατητής θέλει να πάρει ένα οικόπεδο και ανοίξει ένα χώρο και τον κυνηγήσει εσύ και ανοίξει ένα κόμμα, γίνεσαι εχθρός. Αυτός λοιπόν ο παράγων του Μόλυβου, αν είναι αριστερός, μεταφέρει το πρόβλημα πιο κάτω. Α, εννοείται ότι ήρθατε σε ρήξη με ανθρώπους οι οποίοι δεν σεβαστήκανε τον τόπο. Παράγοντες, τον τόπο. Πάμε στη θητεία σας. Όταν εδώ μέσα χτιζόταν το ξενοδοχείο Αρίων και εγώ το έκοψα 3 φορές, παρόλο που ήταν υπουργός πολιτισμού ο Νιάνιας, και το βοηθούσε. Και εγώ μέσων των αρχαιολόγων στο Υπουργείο Πολιτισμού έκοβα τα σχέδια και σκύλιαζε ο Νιάνιας, οι Μολυβιάτες μου λέγαν, γιατί δεν αφήνεις να χτιστεί. Να κάνει ένα σχέδιο που θα ταιριάζει με τον οικισμό. Εγώ βρέθηκα το 87 να έχω 37 αιτήσεις για ξενοδοχεία. Και συνοήθηκα με τα Υπουργεία ότι αν δεν έχετε δικιά μου βεβαίωση ότι έχουμε νερό, δεν θα δώσετε σε κανέναν άδεια. Και γλίτωσα το χωριό. Μπορείς να σκεφτείς να υπήρχαν τώρα 37 ξενοδοχεία. Με τι νερό. Το νερό ίσια ίσια που τους άφησα εδώ 2.000 κυβικά δεν έκανε καμιά γεώτρηση και ούτε έχουμε νερό. Το νερό είναι ο κάμπος. Αν λοιπόν γινόταν τα ξενοδοχεία αυτά, πού θα παίρναν νερό. Και πού θα έβαζε ο Μόλυβος μια τρύπα χιλιάδες κόσμο. Και δεν γινήκαν τα ξενοδοχεία αυτά. Αυτά όλα. Μάζεψαν αρκετές κόντρες απέναντί σας. Αρκετούς εχθρούς. Σε επίπεδο. Ο Γιαννέλης, ο βουλευτής, γύρευε νερό για να κάνει ξενοδοχείο. Δεν τα έδωσε νερό. Και ήταν βουλευτής. Του Βενέζη η βίλα που ήθελα, ήρθε η Άννα εδώ στο Δημαρχείο και της είπα, μην πουλήσεις βίλα. Δώστε σε εμάς, θα κοιμάσαι εδώ, θα την επισκευάζουμε εμείς, θα μαζεύσει τον καρπό, εμείς θα την επισκευάζουμε την κούλα, αλλά θα έχουμε μια ταμπέλα απ' έξω, θα φέρουμε μέσα τα βιβλία του Βενέζη, τα αντικείμενα του Βενέζη και θα υπάρχει ένα μουσείο του Βενέζη. Για την Εφταλού λέμε. Για την Εφταλού. Mm-hmm. Αυτή πήγε, ρώτησε τον δικηγόρο και της είπαν όχι και πουλήσαν τη βίλα. Αυτός που πήρε τη βίλα ήταν ένας γιατρός από τη Ρόδο. Εδώ στη βίλα παραθέριζε ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας.
ο Μουτσόπουλος. Mm-hmm. Από τη Ρόδο αγόρασε ο γιατρός, ο Μουτσόπουλος παραθέριζε εδώ. Mm-hmm. Με παίρνει τηλέφωνο μια νομαρχίνα, γυρέψα νερό και δεν έδωσα. Στο κύκλωμα αυτό. Και μου λέει, δώσε νερό, δήμαρχε, γιατί ο άντρας μου κάνει τα σχέδια. Και λέω, δεν είμαστε καλά. Εσύ, λέω, παίρνεις εμένα τηλέφωνο το δήμαρχο και είσαι νομαρχίνα, αφού ξέρεις ότι η γραμμή είναι αυτή, επειδή ο άντρας κάνει τα σχέδια. Δεν έδωσα νερό. Αυτά ήταν όλα. Οπότε τους βρήκατε όλους απέναντί σας. Και σαν τεχνική, σαν το συμβούλιο, το τεχνικό συμβούλιο του Δήμου, του Νομαρχίας, που εκεί μέσα γινόταν τα έργα, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τα σχολιά και αυτά, και έβλεπα τι γινόταν και τα έγραφα σε εφημερίδες, στις τοπικές εφημερίδες. Όλα αυτά δημιουργήσαν, όταν βγήκε η Νέα Δημοκρατία, πάω και λέω στη Νέα Δημοκρατία τον Ομάρχη, ότι εδώ έχει μεγάλα σκάνδαλα. Βρείτε τα. Σαν να τέλεγω τις δημοτικές εκλογές και εσύ εναντίον. Όλοι λοιπόν αυτή η κλίκα οργανώθηκε εναντίον μου. Οι ξενοδόχοι, ερχόταν, πήγαινα στο Νομάρχη και λέγανε ότι δεν μας δίνει νερό ο Δήμαρχος. Και ερχόταν εδώ οι αρχιτέκτονες που θέλουν να κάνουν τα σχέδια με ψεύτικα χαρτιά ότι η παραλία. Κάναν σχέδια και πηγαίναν στο ΝΕΟΤ ότι η παραλία είναι αμμουδιά, καθαρή, ότι υπάρχει δρόμος. Και δεν υπήρχε ούτε αμμουδιά ούτε δρόμος. Και πήγαινα στο ΝΕΟΤ και μου δίνανε η τεχνική υπηρεσία τα σχέδια και τους έλεγα: δεν υπάρχει δάμος εκεί, δεν υπάρχει παραλία. Βράχια είναι. Δεν υπάρχει δρόμος να πας. Δεν έγινε ακόμα δρόμος και εξεγελούσαν τις υπηρεσίες να πάνε δρόμο. Και ο Νομάρχης τους έλεγε: θα πάνε να κάνω έλεγχο. Και έλεγα στους αρχιτέκτονες: στο χωριό δεν τα πάει να κάνει έλεγχο. Δεν χρειαζόμουν σε κανέναν. Όλα τα πλήρωσε αυτά το 90. Το χωριό τα πλήρωσε. Δηλαδή, ήταν... πρώτη φορά εκλέγεστε το 1975. Έτσι. Τι βρίσκετε και τι κάνατε. Το σκουπιδότοπο να καίγονται τα σκουπίδια. Ναι. Διάβασε το δυνατά. Διάβασε το δυνατά σε ελληνικά. Να δεις τι βρήκα. Στις 20 Αυγούστου εμείς ταξιδεύαμε κατά μήκος της βόρειας ακτής της Λέσβου και αποβήκαμε πολύ αειδιασμένοι όταν αντικρίσαμε το μόλυβο. Εμείς αγκυροβολήσαμε στα τουρκικά νερά επειδή άσχημη κάπνα ερχόμενη από τον δικό σας σκουπιδότοπο που ήταν πολύ δηλητηριώδης. Εμείς είχαμε θελήσει να επισκεφτούμε κάτι συγγενείς του Μιχάλη Δουκάκη σε ένα χωριό κοντά στο δικό σας. Στην Πελόπη. Αλλά όλοι οι επιβάτες στο γιότ μας ένιωσαν φρίκι όταν είδαν τι κάνει ο μόλυβος με τα σκουπίδια του. Οι Τούρκοι που βρίσκονται στα παράλια είναι συχνά άρρωστοι από το δηλητηριασμένο καπνό που εσείς δημιουργείτε. Εμείς λέμε στους φίλους μας να αποφύγουν το μόλυβο εξαιτίας της πολύ καταστρεπτικής μεταχείρισης του περιβάλλοντος. Εμένα μου φαίνεται ότι πρέπει να αρχίσετε μια προσπάθεια ενημερώνοντας τον κόσμο σας στον κίνδυνο των πλαστικών που καίγονται. Τα γραφεία του Greenpeace και του Sierra Club έχουν αρμοδιότητα που πρέπει να γνωρίζετε. Εάν ενδιαφέρεστε, μπορώ να σας στείλω τη διεύθυνση κλπ. Με την πληροφορία που μπορεί να προλάβω περισσότερο χάσιμο τουρισμού. Για σας, Αντών, αυτόν τον μόλυβο παρέλαβα. Α, του υπογράφει Σέιλ Κέιλ Τζάκομσον, Portland, USA. Ναι. Okay. Αυτό τον μόλυβο παρέλαβα. Τα σκουπίδια ήταν στο φυλάκι, στο κάστρο απέναντι. Αυτό έχει ημερομηνία. Δεν βλέπω. Α, 20 Αυγούστου, αλλά δεν λέει χρονιά. Φαντάζομαι ότι. Είναι... Πρέπει να ήταν στις εκλογές όταν ήταν ο Δουκάκης πρόεδρος. Ωραία. Που ήταν Μπελόπη. Βρίσκεται λοιπόν σκουπιδότοπο στο κάστρο. Άλλο. Δρόμος. Ο δρόμος στο κάστρο ήταν χωματόδρομος. Ο δρόμος Νεφταλού ήταν χωματόδρομος. Ο δρόμος από εδώ Σμπέτρα, τα θυμούνται, ήταν χωματόδρομος. Ο πρώτος δρόμος που έγινε στη Λέσβο απάνω με προδιαγραφές ενός καλουδρόμου ήταν μόλυβος Πέτρα. Και τα πεζοδρόμια που έγιναν σχολείο ξεροδελφίνια, mm-hmm. αλλά όχι με πέτρες τέτοιες, ήταν να γίνει με πλάκες και μετά τα κάναν με παβέδες, με καταλβανί που τα χτίσαν τα πεζοδρόμια. Είναι αυτός ο κακός ο δρόμος που δεν μπορεί να περπατήσεις με τα κούνια ή με παπούτσια. Δεν μπορεί να περπατήσεις και έγραψε ένα γράμμα στο στραβουλά στα πόδια. Νερό βρήκα από τις πηγές του Σεργένου 16 κυβικά και ένα πηγάδι που είχαμε κάνει μες στον κάμπο, πηγάδι, αλλά 16, 32 κυβικά νόρα. Δηλαδή βρήκα κάπου 750 κυβικά το 24ωρο. Η περιοχή μας δεν έχει νερό. Έφερε εδώ το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έφερε το ΙΓΜΕ, κάναμε έρευνα και βρήκαμε μόνο μες στον κάμπο, που είναι από προσχώσεις ο κάμπος, τα στραγγίσματα από το βουνό,
Κάναμε 4 γεωτρήσεις και βρήκα 150 κυβικά την ώρα νερό όταν δουλεύουν όλες οι Αγγλίες, οι γεωτρήσεις αυτές. Σύν αυτό που βρήκα τα 700 κυβικά. Αλλά δεν, όπου να κάνεις γεωτρήσεις στον κάμπο, είναι σαν να τρως το ίδιο νερό. Είναι μια δεξαμενή που αντλείς νερό, αλλά μια δεξαμενή. Αν κάνεις 50 γεωτρήσεις, θα πας πιο κάτω. Το 88 μπήκε η θάλασσα. Φτάσατε σε σημείο να μπει η θάλασσα. Βέβαια, μπήκε η θάλασσα μέσα. Και τότε προγραμματίστηκε η γυμνοδεξαμενή να γίνει. Δικό σας σχεδιασμός ήταν αυτό. Βέβαια. Να γίνει, όχι εκεί, θα γινόταν αλλού. Μετά το 91 έγινε Μόλυμπος και Πέτρανο, ήταν να γίνει πάνω στον Καράτεπε. Αυτή θα γινόταν για να εξυπηρετήσει και την Πέτρα. Τώρα έγινε. Μετά, σε μένα, όταν ήρθε το Υπουργείο Γεωργίας και βρήκαμε τον τόπο, γιατί η άποψη τότε των Εθνών ήταν όταν υπάρχει δημοτικό τόπο για να μην απολωτριώσουμε, το κάναμε σε δημοτικό τόπο. Εμείς λοιπόν εκεί είχαμε 3.000 στρέμματα βοσκότοπο και βρήκαν τον τόπο. Μετά εκεί απλουτριώσαν, δώσαν 200 εκατομμύρια για να απλουτριώσουν τα χωράφια εκεί να κάνουν γεωτρήσεις. Τη σημερινή θέση της. Με σκοπό, αν δεν φτάνει το νερό, να κάνουμε δηληστήριο εκεί και να καθαρίζουμε το νερό για τα χωριά μας. Τώρα νομίζω ότι προγραμματίστηκε. Έχει πάει κανείς εκεί να δείτε κλινοδεξαμενή, να δει το νερό? Εγώ αμφιβάλλω και θα το γράψω κιόλας. Αμφιβάλλω αν το νερό αυτό που έχει σαπίσει, έχει βρωμίσει από τα μπρασινάδα και από όλα αυτά, θα μπορέσει να το πιει μολυβιά της Υπετριανός. Όταν ποτίζουν με δεξαμενή τα χωράφια της ελιές, δεν μπορείς να μπει στο κτήμα. Βρωμάει το κτήμα από το νερό που κατεβαίνει από τη δεξαμενή. Αυτό το νερό τώρα το δηλήσω και να το πιούμε. Δεν ξέρω κατά πόσον θα πάνε και τα λεφτά αυτά. Άχρηστα. Δεν ξέρω το τεχνικό θέμα. Και δεν θα απαντήσω. Φαντάζομαι ότι. Δεν το ξέρω κι εγώ. Πάντως γνωρίζω από μια πρόσφατη κουβέντα ότι το νερό της Λέσβου ακόμα δεν ελέγχεται μετά την αλλαγή επί Καλλικράτη. Έχει να ελεγχθεί δηλαδή πάρα πολύ καιρό. Και αναμένεται ότι θα έχουν κάποια αποτελέσματα για το νερό που πίνουν οι Λέσβοι μετά από κάποιους μήνες. Εδώ. Δηλαδή, είχαμε φαντάζομαι μια... ότι το αφήνει στο Θεό, ας πούμε, να μην αρρωστήσει. Είχαμε μια δεξαμενή εδώ, 500 κυβικά. Που όταν πήγα πάνω, έτρεχε και πήγαινε το νερό μέσα στο βατί του Δημητράκη, το κτήμα κάτω που έκανε το ξενοδοχείο και βάζανε ντομάτες και μελιτζάνες, υπόγεια. Έχτισα μια ανάγκη δεξαμενή 500 κυβικά, 500 και 500 χίλια. Στο βαφιό είχαν μια δεξαμενή 6 κυβικά, την έκανα 60 κυβικά. Και άνοιξα και τις γεωτρήσεις. Από τότε μέχρι τώρα, ούτε δεξαμενή έγινε, ούτε άλλο νερό βρήκαμε. Το ίδιο το νερό αυτό, εντωμεταξύ. Δίνουμε συνέχεια. Πάρε και σινερό, πάρε και σινερό, πάρε και οι πισίνες να γεμίζουν με το γλυκό νερό. Γίνεται σπατάλη του νερού, δεν γίνεται οικονομία στο νερό. Κανείς δεν έχει. Με έλεγε ο Μάργαρης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο γνωστός Μάργαρης, όταν ήμουν δήμαρχος, κάναμε παρέα και με έκανε πολλές φορές τραπέζες. Και με έλεγε τέτοια οικονομία πρέπει να κάνουμε στο νερό, που μέσα στο Νιαγάρα να βάλουμε ένα τούβλο. Να μειώσουμε ποσότητα του νερού μέσα στο Νιαγάρα, γιατί θα έχουμε πρόβλημα με το νερό. Αλλά ποιος το καταλαβαίνει αυτό? Ποτίζουμε το δρόμο, ανοίγουμε το Νιαγάρα, σκορπάμε το νερό, σαν να είναι το νερό και εγώ δεν ξέρω τι. Φαντάζομαι ότι το έχετε πει σαν δήμαρχος στους κατοίκους. Εγώ τότε τον καιρό που ήμουν, αφού δεν έδωνα επιβεβαιώσεις για να κάνουν ξενοδοχεία, όσοι έβαζαν ντομάτες και μελιτζάνες στα χωράφια τους μέσα, που είχαν νερό, πήγαινα το πρωί και ξυπνούσαν 5 και 6 ώρα να ποτίσουν, πήγαινα και σε απαγόρευα. Το νερό που κατεβαίνει από την Άργυνο και είναι πηγαίο νερό, παλιά οι μολυβιάτες δεν πήραν από τα πηγάδια, πήγαιναν και παίρναν νερό από αυτό. Δεν υπάρχει πια το νερό αυτό. Έγιναν απάνω εγκαταστάσεις, μπαχτσέδες, και το νερό αυτό το πηγαίο το παίρνουν τώρα και ποτίζουν χωράφια και πρόβατα και δεν κατεβαίνει στο Μόλυβο. Ενώ ήταν ό,τι το καλύτερο υπήρχε. Σαν νερό. Δηλαδή βλέπετε ότι θα έχει πρόβλημα ο Μόλυβος. Βεβαίως. Από εδώ και μετά με το νερό. Βεβαίως, γιατί είναι η θάλασσα. Όταν ανοίξουμε και άλλες γεωτρήσεις ή όταν υπεραντλήσουμε, θα μπει η θάλασσα. Εγώ έχω ένα πηγάδι, μια γεώτρηση στο κτήμα και κάθε χρόνο στην αρχή της χρονιάς μετρώ με μετροτηνία στο μέσον για να ξέρω πόσο κατεβαίνει η επιφάνεια του νερού. Να παρακολουθώ. Όταν κατεβεί παραπάνω, όταν δώσει πολύ νερό και υπάρχει υπεράντληση, θα μπει η θάλασσα μέσα. Είναι γνωστό αυτό. Μπήκε η θάλασσα μέσα. Μπήκε η θάλασσα μέσα. Μάλιστα. Κάποτε.
Ο κόσμος πώς συμπεριφέρθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας σας ως δήμαρχος? Καταρχήν, μάλλον να σας πω κάτι άλλο. Εκλεγήκατε δήμαρχος. Μαζί με ποιους ανθρώπους? Ποιοι άνθρωποι στάθηκαν κοντά σας? Να σας πω, όταν εγώ ξεκίνησα να κατεβώ σε εκλογές, ναι, πήγα και ήρθα σε επαφή με τους ηλικιωμένους ανθρώπους και πήρα τη γνώμη τους. Τι λέτε να κατεβώ? Είμαι γνωστός στο χωριό, mm-hmm, λόγω δουλειάς, λόγω φιλίας. Αφού λοιπόν πήγα και ρώτησα πολλούς ανθρώπους μεγάλης ηλικίας να κατεβώ ή να μην κατεβώ, βέβαια το σαράκι υπήρχε μέσα, mm-hmm, δεν ήταν τυχαίο, μου λένε κατέβα. Καταρχήν να σε πω ότι ο πιο στενός συνεργάτης του Κυριακού ήμουν εγώ. Παρά την ιδεολογική σας διαφορά? Όχι ιδεολογικά, για το χωριό. Mm-hmm. Για το χωριό. Πήγαινα πάνω και λόγω επαγγέλματος που ήμουν εργολάβος, τα έργα που έκανε, πήγαινα και συμβούλευα, κάνει αυτό, κάνει εκείνο, άλλα άκουγε, άλλα δεν άκουγε. Ήταν δύο γραμμές διαφορετικές. Αλλιώς έβλεπαν την ανάπτυξη του Μολύβου εγώ, αλλιώς την έβλεπε ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας έβλεπε ράλι με τα αυτοκίνητα, να έρχονται αυτοί οι ραλίστες εδώ και να τρέχουν τα αυτοκίνητα και να κάνουν γουρ 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 γουρ. Αχ, δεν το ξέρω αυτό, για πείτε το. Και εγώ πίστευα ότι πρέπει να έρχεται ο Κατράκης, να έρχεται ο Λοΐζος, να έρχεται ο Λεοντής. Αλλιώς έβλεπα εγώ το Μόλιβο και χωρίς λεφτά. Γιατί έπαιρνα τα γράμματα να έρθουν όλοι αυτοί στο Μόλιβο, χωρίς δραχμή, Παναγιώτη. Δεν πλήρωνα κανέναν εγώ που έφερνα στο κάστρο. Έλεγα όσα πάρετε είναι δικό σας. Ξαφνιάζομαι, και όχι, λέει, διότι... και όχι να παίρνω να πληρώνω, αλλά η Αλεξίου όταν ερχόταν με έλεγε πάρε 150.000 δραχμές δήμαρχη για το Δήμο. Πλήρωνε. Άρα Στέριο δεν είμαστε οι μόνοι που πληρώνουν για να παίζουμε. Δεν τα γύρευα εγώ. Κάνει η Αλεξίου για το Δήμο. Γιατί σπούδαζα κάτι παιδιά δωρεά στο Πανεπιστήμιο. Είχα τρία κορίτσια και τα σπούδαζα δωρεά. Και μάζευα λεφτά από εκεί από διαφόρους για να μπορέσουν να πληρώνουν τα νίκια των σπιτιών τους. Και το ξέρει και η Αλεξίου. Για αυτό λεπτό. Διότι ο Κυριακού ήταν αυτός ο οποίος ανακήρυξε το Μόλιβο σε παραδοσιακό οικισμό. Θα σφέρω τη μελέτη, τη χωροταξική μελέτη του Δήμου, mm-hmm, που την έκανε ο Βαλάτας, ένας αρχιτέκτονας Αθηναίος, που την έδωσε η κυρία Αργίνη. Πότε έγινε, μελέτη για το ξενοδοχείο, πότε έγινε, εκείνη την εποχή. Αυτά όλα ήταν ο Μετακούλης, ο Ανδρέας και εγώ. Εμείς βοηθήσαμε και τρεις. Mm-hmm. Άλλος με διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Άλλος ακούγει λόγια, πολλά, άλλος δεν άκουγε, άλλον τον κυνηγούσαν, άλλον τον κυνηγούσαν. Καλή ώρα τον Κυριακού είχαμε εδώ μια άναμα μη, μια θρησκόληπτ, και ήταν η μόνη η οποία ξεσήκωνε τις γυναίκες όταν πρωτοήρθαν οι τουρίστες ότι φέρνουν εδώ τη διαφθορά. Ακόμα το κάνουν σε μερικές. Και κατεβαίνω ένα πρωί, βγαίνω από το σπίτι Κυριακή και βλέπω απ' έξω από το σπίτι έναν φίλο του Ανδρέα και του λέω: ρε εσύ Δημόπουλε, τι γίνεται ρε στην αγορά, συλλαγητήριο οι γυναίκες? Λέει: εμένα δεν με ενδιαφέρει. Φοβήθηκε. Mm-hmm. Μέτοχος εδώ στο ξενοδοχείο, μεγαλομέτοχος. Πάω πιο κάτω, βρίσκω άλλον φίλο μας, του λέω και αυτού, λέει: δεν με ενδιαφέρει. Πάω λοιπόν στο κέντρο της αγοράς, κάτω από το Δημαρχείο εκεί που ήταν το. Γυναίκες από κάτω, ο κόσμος, θα φάμε το δήμαρχο, θα σφάξουμε. Γιατί η Άννα είναι νοσοκόμα, η μαμή, που ήταν θρησκόληπτη και οργίες έκανε τον κύκλο για τον Χριστό και για την Παναγιά, είχε ξεσηκώσει τις γυναίκες ότι ο Μόλιος πάει, καταστρέφεται, ήρθε η διαφθορά, χάνεται ο κόσμος. Όλες οι γυναίκες θα γίνουν πόρνες. Πανεβαίνω λοιπόν πάνω στο Δημαρχείο και αυτά που σας λέω, παιδιά, είναι όλα αλήθεια, δεν λέω τίποτα φανταστικό. Σας πιστεύω, παιδιά. Ανεβαίνω πάνω στο Δημαρχείο και βλέπω τον Ανδρέα τον Κυριακού να έχει υπογράψει το. Εγώ μονάχος εκεί κάτω. Τι έχει υπογράψει? Την παρέτησή του να φύγει. Για ποια χρόνια μιλάμε τώρα? Όχι επί Χούντας. Φαντάζομαι πριν από τη Χούντα. Πριν. Πριν το 64. Μάλιστα. Ναι. Πριν το 64. Έχει υπογράψει παρέτηση λόγω διαμαρτυρίας του γυναικών. Ναι. Ανεβαίνω απάνω και λέω: τι έκανε αυτό που έκανε? Λέει: θα παρατηθώ. Δεν άκουσα από κάτι γίνεται. Ρε τρελώσεις, δηλαδή, παρατηθείς. Αυτοί αύριο θα λένε άλλα. Έτσι σκεπτόμουν εγώ. Τώρα φωνάζω όχλος, αλλά αύριο άλλα θα φωνάζει από κάτω. Όταν αρχίσει ο τουρισμός πάλι και έρχεται και παίρνει τα λεφτά,
και φύγει αυτή η θρησκόληπτη η μαμή, θα αλλάξει το πράγμα. Και δεν έφυγε, έμενε στο Δήμο. Όταν δε επιχούντας πιάσαν δυο με τη γενή που ήταν στο ΕΠΟΚ, θυμόσαστε το αντιβουλή που είχε η Χούντα με 100 βουλευτές, διορισμένους βουλευτές, σε βουλευτική επιτροπή. Οι δυο οι δικοί μας, ο ένας ήταν διευθυντής Ένωσης Συντηρισμών και ο άλλος ήταν απλό μέλος της Βουλευτικής Επιτροπής. Ο ένας πουλούσε εργοστάσια σουηδικά, ντελαβάλ, γερμανικά, για λωτριβία και ήταν για να αγοράσει ένα συνεταιρισμόν ένα λωτριβείο. Mm-hmm. Προσπαθεί τώρα ο έμπορος λωτριβείων να δωροδοκίσει το διευθυντή της Ένωσης. Και ήταν και δυο συμβουλευτικοί. Ο ένας τον άλλον, ναι. Ο ένας τον άλλον. Ναι. Αυτός που ήταν ο διευθυντής της Ένωσης Συνεταιρισμών ήταν και υπασπιστής του Πατακού όταν υπηρετούσε δόκιμος ανθρωπολόγος. Ναι. Πάει το λέει στον Πατακό. Δηλαδή ο Πατακός πήγαινε πάρ' τα 500 χιλιάρκα και τον πιάσουμε. Πράγματι λοιπόν πάει ο ένας, θα δίνει στον άλλον, η ΕΣΑ τον έπιασε. Εγώ ήμουν στην Αθήνα, με παίρνει τηλέφωνο ο Ανδρέας από το ξενοδοχείο, στο δικό μου ξενοδοχείο και μου λέει πιάσαν το Φρυδάκι και τον βάλαν φυλακή για αυτό το πράγμα. Θα πάω, λέει, μάρτυρας. Του λέω, πας και είσαι τρελός. Τι θα πας να πεις μάρτυρας, αφού τον πιάσαμε τα λεφτά στο ΧΕΡ, 500.000 έδινε δωροδοκία να πάρει το λωτριβείο από ο Φρυδάκης στο Χατζηστεφανή. Τι θα πας να πεις στο δικαστήριο, λέει, θα πάω. Λέω, λάθος θα κάνεις. Πήγε στο δικαστήριο, τον βρήσαν οι στρατοδίκες. Τελικά ο Πατακός διατάζει τον νομάρχη εδώ να τιμωρηθεί ένα μήνα. Αργός. Λέει, πολλά σας λέω τώρα. Λέει ο νομάρχης του Κυριακού, εάν δεν ικανοποιηθεί ο Πατακός με το μήνα και ζητήσει να σε παραπείσουμε, ποιον να κατεβάσουμε για δήμαρχο, τι λέει ο Κυριακού τον νομάρχη, ο Δούκας είναι αριστερός, είναι καλός. Τι λέει, χαρά μας, αν δεχτεί. Έρχομαι λοιπόν εδώ, με φωνάζει ο Κυριακού, μου το λέει, πας και τρελάξεις τώρα. Εγώ τώρα θα γίνω δήμαρχος της Χούντας. Πάω σπίτι ώρα, 12 ώρα, όταν δεν υπήρχε φασαρία και του λέω, Ανδρέα, αυτό που είπες, θα με στείλει εξορία. Θα αρνηθώ να πάω και θα με στείλει εξορία. Ξέρουν ποιος ήμουν, οπότε δεν πρόκειται ποτέ να δεχθώ να γίνω δήμαρχος του Μόλιβου επί Χούντας και θα με κάνεις μεγάλο κακό. Μην το ξαναπείς αυτό. Και δεν το ξαναπείς, δεν τιμωρήθηκε παραπάνω, το μήνα μοναχά έκανε και ξαναέπιασε η δουλειά. Εν πάση περιπτώσει, ο Κυριακού ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μύθος εδώ στην περιοχή, έτσι. Ναι. Γιατί αυτός έβαλε την υπογραφή του και λέει Μόλιβος παραδοσιακός οικισμός. Αυτός το πλήρωσε όχι, με τους ντόπιους οι οποίοι. Το συμβούλιο μαζί. Ήμουν σύμβουλος τότε. Α, όλοι μαζί. Βέβαια. Γιατί σε αυτόν πηγαίνανε τα. Του αποκλείαν την αυλή και του πηγαίναν τα ζώα να κάνουν τις βρωμιές τους ακαθαρσίες έξω από το σπίτι. Του αποκλείαν το σπίτι να βγει κλπ. Ο κόσμος αντέδρασε με τον παραδοσιακό οικισμό. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχουμε εμείς. Και ποιοι πήγαν ζώα, κύριε. Έχουμε την εντύπωση ότι πηγαίναν τα ζώα έξω από το σπίτι του Κυριακού. Το απέναντι σπίτι ήμουν εγώ. Η άλλη γωνιά ήμουν εγώ. Είναι ψέματα αυτό. Αν τι είναι, αλήθεια είναι. Δηλαδή ο κόσμος το δέχτηκε ότι ο παραδοσιακός οικισμός το δέχτηκε ευχαρίστως. Μήπως μέχρι τώρα το δέχεται. Επιμερών μου το δεχόταν. Αυτό ακούσαμε, ότι λίγο πολύ αγανάκτησε ο κόσμος. Μια διαδήλωση κάναν μέσα στην αγορά. Αυτή ήταν η μαμή. Όχι για τον παραδοσιακό οικισμό. Για τον παραδοσιακό δεν κάνανε. Όχι, ήταν για τις ξένες ότι θα φέρουν την πορνεία εδώ. Μάλιστα. Αυτό ήταν διαδήλωση. Δεν έγινε ποτέ. Ύστερα, ο Δήμος, παρόλο που έγινε το διάταγμα αυτό, έγιναν τα κολονάκια, δεν θα έφτασες εσύ. Πηγαίνοντας στο λιμάνι. Τα φτάσανε οι κυρίες. Πηγαίνοντας στο λιμάνι, είχε γίνει κατσιμεντένια κολονάκια. Ναι. Με μπετό απάνω. Και όταν πήγα εκεί, είδα τα σχέδια, με φώναξε να δω τα σχέδια. Και του λέω, λάθος είναι αυτό που κάνεις. Τα ντουβαράκια αυτά ήταν πέτρινα. Με πλάκες πέτρινες απάνω. Δεν ήταν τσιμέντενα κολονάκια. Μικρά όμως, έτσι, χαμηλά. Τσιμεντένια κολονάκια, υψηλά και πάνω πλατεία. Όχι, όχι, λέω, ήταν πέτρινα χαμηλά. Όπως τα έκανα τώρα εγώ. Αυτά είναι ψηλά τώρα. Ναι, γιατί ο δρόμος κατέφυγε. Όταν έγινε η άσφαλτος, κατεβάσαμε. Μου έχουν πει ότι το λεωφορείο γυρνούσε εκεί τώρα που είναι οι πειρατές. Το έκλεισα αυτό. Με το πολύ κλεισα... μεγάλο κίνδυνο. Όχι, εγώ το έκλεισα. Έβγαινε το μισό απ' έξω στο εγώ κρεμό. Εγώ το έκλεισα αυτό και με κατηγορήσαν για κομμουνιστή. Μαζεύαν υπογραφές. Έφερα γεωλόγο από εδώ με τη γη και είδε από κάτω τα βράχια ότι είναι τιμόραπα. Έκανε το τσιμεντένιο του ντουβαράκι αυτό και έκλεισε τα λεωφορεία να μην πάνε να γερνούν εκεί. Ο Στέλιος ο Καραντώνης που είχε την καθαρή γειτονιά και ο Ανδρέας ο Δημητρίου μαζεύαν υπογραφές εναντίον μου γιατί θέλαν το λεωφορείο να γυρίζει εκεί απάνω.
Εγώ έβλεπα το κίνδυνο, γιατί δεν είναι μονάχα αυτός ο κίνδυνος. Εκεί ο υπόνομος ο κεντρικός έχει σκάψει το βράχο 9 μέτρα. Ακριβώς στο σημείο αυτό ο βράχος είναι σκαμμένος 9 μέτρα. Εννοείται για να περάσει ο κεντρικός, ο κεντρικός. Αποχαιρετιστικός αγωγός. Αυτός λοιπόν ο βράχος, ο ενιαίος βράχος με τον υπόλοιπο βράχο, έχει κοπεί. Έχει μια τομή. Στα 9 μέτρα. Οπότε αυτός με το βάρος που κρέμεται απ' έξω είναι έτοιμος να φύγει κάποια μέρα. Θα ξεκολλήσει όλο και θα φύγει από εκεί. Mm-hmm. Αν σας δείξω φωτογραφίες πώς γύριζε το λεωφορείο και πώς κρεμόταν το λεωφορείο απ' έξω, θα πεις, μα είναι δυνατόν να γυρίσει το λεωφορείο? Έκανα το τσιμέντινο κομμάτι αυτό, αφού έφερα γεωλόι πρώτα και το κατέβασα το λεωφορείο εδώ. Αλλά αυτοί θέλανε να πηγαίνει το λεωφορείο για να παίρνουν στα σπίτια τους τουρίστες, στην καθαρή γειτονιά να τρώνε ξένοι που πηγαίνουν, από συμφέροντα. Και όταν πήγαινε στο σχολείο, θα ήταν μακριά από εκεί να κατεβούν να πάρουν ξένο. Και το έκοψα το λεωφορείο από εκεί. Μάλιστα. Είναι δηλαδή, η γνωστή μια, και σημερινή, πώς το λένε, επιθυμία να πηγαίνουν τουρίστες με τα αυτοκίνητα μέσα στο μαγαζί. Μια κυνηγούσαμε τον κόσμο, αλλά ο Δήμος έκανε έργα. Όχι παραδοσιακά. Οι τουαλέτες αυτές που, έχουν, που είναι τώρα το παραδοσιακό καφενείο ήταν απάνω. Δεν ήταν υπόγειες. Εκεί που είναι το καφενείο. Εκεί που είναι το καφενείο. Ναι. Ήταν απάνω. Και βρωμούσε ο τόπος. Και όχι με πέτρες όπως λέγαμε στον κόσμο, με τούβλα. Και όταν πήγα απάνω και είπα ότι να τα κάνουμε υπόγεια αυτά και πάνω να κάνουμε δυο μαγαζιά, λέγει, όχι, θα τα κάναμε απάνω. Όταν έγινε δήμαρχος, τις χάλασα απάνω και έκανα τα μαγαζιά και τις έκανα υπόγειες, οποίοι χαθήκαν οι τολέτες. Αυτό δεν ήταν έργο. Αν το έκανε ιδιώτες, τον απαγορεύομαι. Επειδή ο Δήμος δεν έβγαζε άδειες οικοδομικές, κάναμε ό,τι θέλαμε. Και μέχρι τώρα δηλαδή. Ναι, κάναμε ό,τι θέλουμε. Δεν σεβόμαστε τίποτα. Νομίζω ότι πέτυχε εκείνο το συγκεκριμένη παρέμβαση. Πέτυχε. Ήταν πού? Πετυχημένη παρέμβαση. Που κατέβηκαν οι τουαλέτες κάτω. Βέβαια πέτυχε. Μα το είχα πει πριν. Και όταν βγήκα σύμβουλος του 64 και είπα ότι μας είπε ήταν λάθος, του λέω, ρε Ανδρέα, εγώ δεν σου είχα πει ότι οι τουαλέτες πρέπει να γίνουν υπόγειες. Και δεν γεννήκαν. Οι σύμβουλοι σας ποιοι ήταν τότε? Γιάννης Καραφίλης, σύμβουλος. Όχι. Όχι. Δεν ήταν συνοδοιπόρο στα ψηφοδέλτια? Βέβαια. Πάντα. Για να σας ξεκουράσουμε λίγο, Δήμαρχε, για λίγο, για τα πάμε ήρθα, σήμερα στο 79 και ύστερα. Τι σου μάγεψε στον Κώστα τον Δούκα? Πώς έπεισε? Δες χρονολογία. Κώστα τον Δούκα μάγεψε το έργο του. Δες χρονολογία. Για μισό αυτό... λεπτό να ακούω, θα το δω. Το όλο έργο του, οι ιδέες που είχε για το Μόλιβο. Έχω συγκρατήσει 2-3 πράγματα που με έλεγε. Ήτανε στα τοπικά δρόμενα ο μέντορας μου, ας πούμε, λίγο, στα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διάλειμμα λίγο. Περίμενε, time out. Ορίστε, Δημήτρη. Διάλειμμα, γιατί έχουμε να κλέψουμε και τα το φωτισμό. Ζήσανε αλλιώς και που έτυχε στις μέρες τους να έρθουν τα πίσω μπρος, που κάνανε πράγματα τρίτια και ζεστά, που εκείνοι τα πίστεψαν για σωστά. Σαν τη ζωή τους με λύπη με χαρά και τώρα να ρωτιούνται για ποιαν αριστερά και με όλα αυτά που είδαν ρωτούν εντός και εκτός, ήταν ή δεν ήταν υπαρκτό. Thank you.
ήτανε αλλιώς και που έτυχε στις μέρες τους να'ρθουν τα πίσω μπρος, που κάνανε πράγματα ντρίκια και ζεστά, που εκείνες τα πιστέψαν για σωστά. Δώσαν τη ψυχή τους που ήταν πάντα εκεί και τώρα μπαίνει σπίτι τους η πληροφορική, που σπούδασαν παιδιά και αυτές με χρέη και δανεικά και αισθάνονται σαν βλάχες ξαφνικά. Που δώσαν τη ζωή τους που ήταν πάντα εκεί και τώρα σκοτάδι κι απέραντη σιωπή, και δώσαν τη ζωή τους και ήταν πάντα εκεί, και κάποιος πρέπει κάτι να τους πει.